Είχαμε στο βιβλιοπωλείο μας. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μας για αυτό το έτος. Είχαμε προχθές τη χαρά να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση αφιέρωμα στις εκδρομές εσωτερικού, από τις οποίες εκδρομές προέκυψαν και αυτές οι φωτογραφίες που είχατε την ευκαιρία να απολαύσετε όσο περιμένετε να ξεκινήσουμε. Και όσοι δεν τις είδατε, μπορείτε στο διάλειμμα να τις παρατηρήσετε με την ησυχία σας. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και για τις εκδρομές εξωτερικού που πραγματοποιήθηκαν από το βιβλιοπωλείο. Δύο εκδρομές στην Αίγυπτο και άλλη μία στη Μάλτα προσφάτως. Η εκδήλωση αυτή αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την άλλη Δευτέρα, 18 Ιουνίου. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να λάβετε μέρος σε αυτή τη γιορτή. Θα είναι εδώ, θα μας τιμήσει η κυρία Λιάννα Σουβαλτζή. Θα μας φέρουν οι εκδρομές μας φωτογραφίες και πάλι, θα έχουμε έκθεση. Θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες τους και να προτείνουμε νέες ιδέες. Ολοκληρώνουμε με την αυριανή εκδήλωση επίσης. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θοδωρόπουλο, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Θα μας παρουσιάσει το καινούργιο του βιβλίο των εκδόσεων Ακαιονίδα, το αριστερό χέρι της Αφροδίτης. Σας περιμένουμε και αύριο εδώ. Και μετά θα τα πούμε από Σεπτέμβριο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιπποκράτη Δάκογλου. Είναι πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας. Τα βιβλία του μπορείτε να τα βρείτε στο εκθετήριο του βιβλιοπωλείου μας. Και γι' αυτόν θα μας μιλήσει η κυρία Λιάννα Σουβαλτζή. Καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε χωρίς μικρόφωνο? Ναι. Λοιπόν, πιο καλά. Όχι, είναι και κάτω. Καλησπέρα σε όλους. Πριν παρουσιάσω τον κύριο Δάκογλου, θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα 13 Ιουνίου είναι η επέτειος του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 στη Βαβυλώνα. Αυτό μία υπενθύμηση, εγώ ξέρετε τα θυμάμαι όλα απ' έξω και ανακατοτά. Είναι τιμή και χαρά μας να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δάκογλου. Τον ευχαριστώ και εκ μέρους της κυρίας Πολυξένης Κυριακάκου, ιδιοκτητρίας της Αιγίδος. Και είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Δάκογλου μιλά στον Πειραιά. Ο κύριος Δάκογλου είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, είναι ομότιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη της φιλοσοφίας του Πυθαγόρα. Οι έρευνές του, οι απόψεις του, γενικώς οι επιστημονικές του θέσεις έχουν γίνει αποδεκτές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια διεθνή αλλά και στο χώρο της Ελλάδος και έχει γράψει ένα έργο σε 4 τόμους που είναι ο μυστικός κώδικας του Πυθαγόρα και η αποκρυπτογράφησή του. Απόψε θα μας αναπτύξει ένα ωραιότατο θέμα, στο οποίο νομίζω ότι ο ίδιος έχει το λόγο να μας πει αυτά που θα μας πει, με θέμα την αρμονία των ουρανίων σφαιρών κατά το Πυθαγόρα. Δεν θέλω να κρατώ άλλο το μικρόφωνο, γιατί πρέπει ο κύριος Δάκογλου να μας οδηγήσει σε αυτούς τους χώρους και να μας εξηγήσει πώς ο Πυθαγόρας μελέτησε αυτό το θέμα για τη μουσική των ουρανίων σφαιρών. Και μόνο οι λέξεις μουσική των ουρανίων σφαιρών έτσι μας οδηγεί σε κάποια άλλα επίπεδα. Ευχαριστώ τον κύριο Δάκογλου για την παρουσία του και του δίνουμε τον λόγο. Ελπίζω να φανώ αντάξιος. Σας χαιρετώ όλους. Περνάμε μια εποχή μεγάλης εξάρσεως για το θέμα της μουσικής αρμονίας των ουρανίων σφαιρών. Παγκοσμίως. Έχουμε διαλέξεις, συνέδρια, βιβλία, δίσκοι,
δίσκους και τα λοιπά το τελευταίο καιρό σε μεγάλη έξαρση με θέμα τη μουσική αρμονία των ουρανίων σφαίρων του Πυθαγόρα. Άσχετο εάν αυτά που παρουσιάζονται είναι πράγματι του Πυθαγόρα πράγματα ή είναι του καθενός ιδέες. Πριν από λίγους μήνες, αν θυμάστε, ο κύριος Χαρδαβέλλας έκανε ειδική εκπομπή με τίτλο «Μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών». Λίγες μέρες, λίγους μήνες. Εστίασε όλη του την παρουσίαση, την ομιλία του, στο έργο που είχε κάνει ο μουσικοσυνθέτης Παπαθανασίου, ο οποίος έκανε μία δισκέτα με τον τίτλο αυτόν «Κατ' εντολή της NASA». Πληρώθηκε αδρά. Παρουσίασε μια εργασία, να θυμάμαι νωρίς στην ιστορική έγινε η παρουσίαση. Ξανά έγινε πέρσι στους Δελφούς, ήρθε πάλι και εκεί μίλησε για το θέμα αυτό. Βέβαια δεν μας είπε τίποτα για τον Πυθαγόρα. Παρουσίασε μια εργασία του, η οποία πρέπει να είναι μουσικοσυνθέτης, είναι όνομα ακουστό και τα λοιπά. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω την εργασία του. Φαίνεται πως έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία. Όμως δεν μας έχει πει τίποτα εν σχέση με την πραγματικότητα του Πυθαγόρα. Πριν από τον Παπαθανασίου είχε παρουσιαστεί στην Ιταλία, να βάλουμε την πρώτη παρακαλώ, μία αστροφυσικός, η οποία λεγότανε Φιορέλα Τερένς, κάπως έτσι. Αυτή ήταν και μουσικός. Παρουσίασε μία άλλη εργασία και βγήκε ένας δίσκος 2 ωρών. Τον κάλεσε μουσική της γαλαξιών. Όμως όλοι εκμεταλλεύονται την μουσική αρμονία του Πυθαγόρα. Αν δείτε κάτω-κάτω οι ρεκλάμες που έγιναν τότε που πουλήθηκε αυτή η δισκέτα 2 ωρών διαρκείας, μιλάει για Πυθαγόρα. Πέρα βρέχει βέβαια. Η εργασία αυτής της γυναίκας ήταν η εξής. Πήρε τη φωτεινότητα ορισμένων άστρων, την μετέτρεψε κατά το δοκούν της σε χέρτς, σε συχνότητες, και άμα έχεις χέρτς, άμα έχεις συχνότητες, έχεις και ήχους. Και έκανε μία μορφή μουσικής για οικονομικούς λόγους. Πουλούσε μια δισκέτα και εκμεταλλεύτηκε τον Πυθαγόρα. Μετά τον πρόσφατα η NASA η ίδια με τις αποστολές που κάνει είχε βάλει και ένα μαγνητόφωνο στο τελευταίο δορυφόρο που γυρνούσε γύρω από τον Δία και μαγνητοφώνησε το βόμβο που κάνει η περιστροφή του πλανήτη. Και τον πουλάει στην Αμερική που λέει σήμερα ένα CD πάλι με τον τίτλο για του Πυθαγόρα, τα μουσική των άστρων κτλ. Όλοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο, κανείς δεν μας λέει τίποτα όμως στην ουσία. Υπάρχει αυτός ο δίσκος που λέτε, δυστυχώς δεν έχω να τον ακούσουμε. Μου είπανε πως είναι ένας απλός βόμβος, ένα βουητό. Προμηνών ο δικός μας ο Μίκης ο Δωράκης ανακηρύχθηκε καθηγητής πανεπιστημίου από τα πανεπιστήμια της Κρήτης. Και στην ομιλία που έκανε μας είπε ότι όλη του η εργασία από πανέκαθεν μέχρι και σήμερα βασιζόταν στη μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω, απλώς η αξία του
καλύπτει τα πάντα. Όλοι μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς όμως είναι η πραγματική μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών, κανείς από αυτούς δεν μας έχει επεξηγήσει. Από τότε που βγήκα από τη συσύνταξη, από το 1982, έβγαλα στην επιφάνεια ό,τι είχα μαζέψει για τον Πυθαγόρα, γιατί είχα μεγάλη μανία για τον Πυθαγόρα, ό,τι έβρισκα για τον Πυθαγόρα τα μάζευα. Δεν σας αποκρύπτω ότι στο εξωτερικό πρόσφατα βιβλία βγήκανε με τον τίτλο «Η μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών». Τίποτα δεν γράφουν για αυτό. Ο τίτλος είναι μόνο. Τα μεταφράσαν και στην Ελλάδα. Ο Λιβάνης, ο μεταδικός οίκος Λιβάνης, έκανε πρόσφατα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Πυθαγόρας και η αρμονία των σφαιρών». Εντάξει. Το ίδιο μοτίβο. Ήρθε ένας άλλος μαθηματικός από το Παρίσι, μεγάλη κορυφή πρόσφατη, και έκανε μια διάλεξη. Ο τίτλος ήταν η Πυθαγόρας και η αρμονία του. Είχαμε πάει μια παρέα με τους φίλους μου και μουσικούς. Τίποτα δεν έβγαινε από την πραγματικότητα. Όλοι χρησιμοποιούν τον τίτλο αυτό να λέει. Εξωτερικό, στο εξωτερικό, μέσα εδώ στην Ελλάδα και παντού. Τραβάει ο τίτλος για οικονομικούς λόγους. Ευτυχώς δεν έχω μπλεχτεί με οικονομικά θέματα και έτσι έχω όλη την ευκαιρία να μιλάω καθαρά. Απανέκαθεν, αυτό που γίνεται τώρα, η έξαρση αυτή, δεν είναι φαινόμενο μόνο τερινό. Από την αρχαιότητα υπήρχε αυτή η έξαρση. Όλοι ψάχνουν από τότε να βρούνε τι είναι αυτή η μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Δεν είναι φαινόμενο τωρινό αυτό, διότι απλούστατα ο Πυθαγόρας είχε όρκο σιωπής. Απλώς η φήμη υπήρχε. Από ανέκαθεν υπήρχε γνωστό ότι λέγανε ότι ο Πυθαγόρας άκουγε τους τριγμούς των πλανητών και ότι ήξερε τις αποστάσεις των πλανητών και βάσει αυτού του συνδυασμού έφτιαχνε μουσική. Αυτή η φήμη υπήρχε. Αν ήταν αλήθεια ή όχι, θα δούμε στη συνέχεια. Ο πιο κοντινός άνθρωπος προς τον Πυθαγόρα ήταν ο Εμπεδοκλής. Και αυτός ο Πυθαγόριος είχε διδαχθεί από το γιο του Πυθαγόρα, κάτι του Πυθαγόρα, και από τον Προντήσιο, αν δεν απατώμε, έναν μαθητή του Πυθαγόρα. Ήταν λοιπόν και Πυθαγόριος. Μας λέει σε κάποιο, έχουν διασωθεί ορισμένα πράγματα του Εμπεδοκλέους, στο Περιφύσιο των Όντων, εκεί αναφέρει κάτι για τον Πυθαγόρα. Λέει, ο άνθρωπος αυτός ήταν χαρισματικός και ότι μπορούσε και άκουγε και έβλεπε πράγματα που έγιναν, είχαν γίνει πριν 2.000 χρόνια. Τώρα που τα ακούμε γελάμε. Δεν είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά που λέει ο Εμπεδοκλής. Πριν 2.000 χρόνια γεγονότα, να τα βλέπει και να τα ακούει σήμερα ο Πυθαγόρας. Και εγώ γελάγα. Το διάβασα, έως ότου να ανδρωθώ και να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Σας πληροφορώ, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι κανείς εδώ από την Κρήτη, από τα Χανιά. Μπορείτε να μας πείτε για τους Δροσουλίτες τίποτα. Λένε ότι υπάρχουν, ότι παρουσιάζονται το Μάιο. Ναι, τι ακριβώς θα ακούσει ο κόσμος. Σκιές είναι, Παναμουσχαρά, λένε πως είναι στρατεύματα από τη Λιβύη. Λοιπόν, σκιές είναι. Κάθε Μάιο, και πέρασε και ήθελα να πάω να δω κι εγώ πράγματι, αλλά η ηλικία μου δεν το επέτρεπε να τελεπωρηθώ. Λοιπόν, κάθε Μάιο στα Χανιά, στην Πεδιάδα κάτω. Το Φραγκοκάστερο. Μάλιστα.
εμφανίζεται στον ορίζοντα, στην ατμόσφαιρα, η αναπαράσταση ολόκληρης μάχης που έγινε πριν 200 χρόνια για την απελευθέρωση κατά την απελευθέρωση της Κρήτης. Ακούνε τα βουητά, τα χλιμερίσματα των αλόγων, τα πυροβολητά, τη μάχη, μάχη ολόκληρη. Είχαν κατέβει, λέει το ιστορικό, ήρθε μια ομάδα από τα Γιάννενα να βοηθήσουν τους Κρήτες για την απελευθέρωσή τους. Δεν άκουσαν τα μυαλά τα κριτικά που τους είπαν μην κατεβείτε στη μάχη, ακολουθήστε το ανταρτοπόλεμο που είχαμε μόνο, το κλεφτοπόλεμο. Δεν ακούσαν τις συμβουλές τους, πέσανε στην πεδιάδα και τους καλασφάξαν οι Τούρκοι με το υπηκό κτλ. Όλο αυτό έχει απεικονιστεί κάπου. Πώς? Και εμφανίζεται κάθε Μάιο και ακούνε ο κόσμος. Τι θα πει αυτό? Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί. Εκείνο το πιο λογικό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι ο ήχος είναι μια παλμική κίνηση, μια πάλμαση. Άμα βρει πρόσφορο έδαφος, καταγράφεται. Φαίνεται ότι έχει βρει στην ατμόσφαιρα, δεν ξέρω πώς, πρόσφορο έδαφος, καταγράφει η πάλμαση. Και θες με την περιστροφή της γης, θες με δεν ξέρουμε πώς, ξαναέρχεται η στιγμή που ξανακούγεται αυτό το πράγμα και το βλέπουν. Άρα αυτό που λέγαμε για τον Πυθαγόρα, γιατί να μην το βλέπουν. Αυτός να τα ακούει και να τα βλέπει. Σας πληροφορώ ότι ίσως οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν καλύτερα. Λένε ότι μπορέσανε και ακούσανε μουσική από Αγγεία. Όταν έπλαθε ο αγγειοπλάστης ένα αμφορέα, οτιδήποτε, τραγουδούσε κι ένας άλλος, ήταν βουβός, διασκέδε, έλεγε το τραγούδι του. Πάλμωσης είναι αυτή, πυλός ήταν εκείνο. Κατάλληλο γινόταν εγγραφή. Πώς γίνονται σήμερα οι εγγραφές στα διάφορες δίσκους? Έτσι γινόταν και λένε ότι βάλανε τέτοιο αμφορέα και ακούσαν μουσική. Τη μουσική που τραγούδησε και ο άνθρωπος. Άρα έχει μια βάση αληθείας αυτά που γράφει ο Εμπεδοκλής στα περιφύσεως των όντων, στο βιβλίο του. Δεν είναι κατακριτέο, δεν είναι απορριπταίο. Μάλιστα κάποιος συγγραφεύς, νομίζω ταξιάρχης Τσιόγκας, ναι, σε κάποιο βιβλίο του, αυτός είναι χαρισματικός άνθρωπος, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πολλά, αλλά ελαφρά ξέρω, έχει κάτι χαρίσματα. Αυτός ο άνθρωπος γράφει κάπου, μας εξηγεί τα φαντάσματα των, που παρουσιάζονται στους πύργους και τα λοιπά. Ακούμε ότι στον τάδε πύργο σκοτώσανε, ξέρω εγώ, κάποια κοπέλα και τα λοιπά και εμφανίζονται και ακούνε τις φωνές και τα λοιπά. Μην γελάμε. Πρόσφορο έδαφος βρήκε στον πύργο όλη η τραγωδία αυτή, καταγράφηκε κάπου, σε κάποιο μέρος που καταγράφηκε, δεν ξέρουμε. Και αυτό το πράγμα κάθε τόσο υπάρχει τρόπος και ξαναακούγεται όλη αυτό το περιστατικό, δεν είναι τα φαντάσματα κτλ. Δίνει μια εξήγηση, δεν είναι κατακριτέα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαρίσματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Για την οικογένειά μου θα σας αποκαλύψω και κάποιο μικρό μυστικό που το κρατάγανε και εμένα μυστικό, δεν το ξέρα. Το οποίο για μένα είναι χάρισμα και το νομίζανε ότι ήταν ελάττωμα. Ένα δυσέγγονό μου, και έχω φτάσει να έχω δυσέγγονα και σε λίγο καιρό, ελπίζω να είμαι και δυσέγγονα. Είναι κοπέλα τώρα φοιτήτρια. Λοιπόν, φτυχερά αυτό για μένα έχει ένα χάρισμα. Και νομίζω οι γονείς του και η γιαγιά του νομίζαν πως ήταν ότι κάτι είχαν τα μάτια τους. Η κοπέλα βλέπει τους ανθρώπους μαζί με την άβρα τους. Και τρέχανε στους γιατρούς και δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, κάτι συμβαίνει στα μάτια της. Είχε ένα χάρισμα. Για μένα είχε χάρισμα.
Γυαλιά έβαζε, αλλά τίποτα, το χάρισμα το είχε και το έχει. Και μου το χάρη κρυμμένο και τώρα πρόσφατα το έμαθα κι εγώ. Δεν θέλω να γίνει. Τέλος πάντων, λένε πολλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι με χαρίσματα. Έτσι ήταν και ο Πυθαγόρας, είχε χαρίσματα. Εκτός από τον Εμπεδοκλή, αυτός που μας μίλησε πολλά και μας ξεκαθάρισε το θέμα των ουρανίων σφαιρών, είναι ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης έχει αφιερώσει τις 4 σελίδες στο βιβλίο του περί ουρανού και έχει πιάσει όλο το θέμα αυτό το περί αρμονίας των ουρανίων σφαιρών. Ξεκάθαρα. Πρέπει να σας θυμίσω κάτι το οποίο το τονίζει ο Αριστοτέλης, γιατί θα θαυμάσετε στο τέλος το μυαλό του Αριστοτέλη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο τέλος και όλο το σκεπτικό του. Ο λαός και την εποχή νόμιζε ότι οι πλανήτες ήταν καθυλωμένοι σε ζώνες ουράνιες. Και ότι η ζώνη περιστρέφεται, γυρνούσε γύρω από τη γη. Και όχι τα σώματα. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης. Υπάρχει η φήμη αυτή για τον... Άρα είναι αλήθεια. Για να το γράψει και αυτός είναι μια αλήθεια. Γιατί έρχονται και λένε ότι δεν υπήρχε καν και Πυθαγόρας. Έτσι λένε. Ολόκληρος Αριστοτέλης μιλάει για τον Πυθαγόρα. Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι σήμερα πιστεύουμε εμείς, ο λαός, ότι είναι καθυλωμένοι. Αφού είναι καθυλωμένοι και γυρνάει το σώμα, ολόκληρο η σφαίρα, δεν έχει τριβεί ο πλανήτης για να ακούει ο Πυθαγόρας. Άρα τι μας λένε, λέει, τα κοροφέξερα, με συγχωρείτε, η έκφραση δικιά μου. Εγώ έτσι θα έλεγα. Και κάνει διάφορα παραδείγματα, μας δίνει ένα καΐκι και τους ανθρώπους μέσα, λέει, οι άνθρωποι, λέει, δεν μπορούν να έχουν τριβή. Το καΐκι, λέει, εντάξει, έχει τριβή. Αλλά οι άνθρωποι, έτσι είναι, λέει, και αυτοί. Κοιτάξτε τώρα, Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης. Εκτός και εάν αυτά που λέμε εμείς είναι λανθασμένα. Και πράγματι, αν γυρνάνε οι πλανήτες μόνοι τους, αντεξάρτητα από αυτά, έχουν τριβή. Και άρα θα πρέπει να υπάρχει τριβή. Άσχετο αν εγώ και ο κόσμος θα τα ακούμε. Μπορεί αυτός να τα ακούει. Αυτό είναι το τέλος του. Φυλάχτηκε ο Αριστοτέλης και είπε αυτό που διαστανόταν ότι μπορεί και να μην είναι αλήθεια αυτά που πιστεύαμε τότε. Αυτά τα είπε ο Αριστοτέλης και άρα είναι αλήθεια η ύπαρξη αυτής της μουσικής. Υπήρχε. Ποια είναι η μουσική? Πού θα τη βρούμε τη μουσική? Είχα την τύχη. Ήξερα ότι δεν είχαν γράψει τίποτα. Ότι είχαν όρκο σιωπής. Και πρέπει όταν να είναι, ό,τι λένε να είναι, να μην είναι πύρκοι. Αυτός που έγραψε ήταν ο Φιλόλαος. Αγόρασε ο Πλάτων από το Φιλόλαο ή από τους φιλονόμους, δεν ξέρω. Αγόρασε πολλά, τα οποία σωμάτωσε στο βιβλίο του Τίμεος. Ολόκληρος ο Τίμεος είναι του Πυθαγόρα. Είναι από αυτά που αγόρασε. Και το κακό είναι ότι και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και άλλοι απέκρυψαν ότι είναι του Πυθαγόρα. Μπάσχετος. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που τα έχουμε και συνεχίζει το κακό και σήμερα ακόμα να κλέβουν ο ένας την εργασία του άλλου. Της φυλής μας είναι, γενικό είναι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, τι έγινε. Έχει διασωθεί ένα ορισμένα αποσπάσματα του Φιλολάου, έχουν διασωθεί. Μάλιστα, έχει δώσει ολόκληρο πλανητικό σχέδιο ο Φιλολάος ηλιοκεντρικό για 10 πλανήτες, θεωρητικά, επιφανειακά. Όμως μέσα σε αυτά υπήρχε μια περικοπή, η οποία αυτής εξ αρχής μου έκανε εντύπωση από το συνολικό του, που δεν τέριαζε, και την ερεύνησα. Και διαπίστωσα ότι αυτή ήταν μια φράση συμβολική, η οποία κάτι έκρυβε. Η φράση ήταν η εξής. «Έστι γάρα αρμονία πολυμυγαίων ένωσης και δίχα φρονεόντων συμφρόνησης». Το τι λένε, αυτή είναι ένας ορισμός της αρμονίας. Οι φιλόλογοι ας το βρούνε. Εγώ έψαξα το βάθος τι λέει αυτό και διαπίστωσα εκεί βρέθηκε όλη η μεγάλη αλήθεια. Εκεί βρέθηκε όχι μόνο η μουσική, βρέθηκε αυτό που ψάχνουν αιώνες να βρούνε του Πυθαγόρα, το μεγάλο σχέδιο της αρμονίας, όχι των σφαιρών, της αρμονίας των σφαιρών, όχι τη μουσική ακόμα. Ο Πυθαγόρας είχε ένα μεγάλο σχέδιο στον τοίχο, στο πανεπιστήμιο του, που λένε τα κοιτάπια, τα βιβλία από την αρχαιότητα, ότι αυτό παρίστανε 7 σφαίρες, 9 σφαίρες, μέχρι 12, μέχρι 11 σφαίρες λέγανε. Ένα σύστημα με σφαίρες. Και πέραν από αυτό το πράγμα και διδάσκανε για την κοσμολογία. Αυτό το οι ρίσεις του Φιλολάου μου αποκάλυψε αυτό το σχέδιο. Το βρήκα, το φτιάξα. Το έχω στα χέρια μου, το έχω παρουσιάσει. Υπάρχει. Και όχι μόνο είναι το σχέδιο, γεωμετρικό σχέδιο, είναι αυτό έχει έκφραση γεωμετρική, μαθηματική, είναι η γενίκευση του θεωρήμ, του προβλήματος της χρυσής τομής στο χώρο, με σφαίρες, μαθηματικό πρόβλημα. Το φτιάξα, το έχω κάνει με τα χέρια μου, είναι καμωμένο, με 12 είναι οι σφαίρες, 12 είναι τα σύμπαντα, τα μεγάλα σύμπαντα, και έχει την αιτία του και με 12. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Έχουμε δείξει ένα. Ναι. Να δούμε το δεύτερο, παρακαλώ το δεύτερο. Να το δούμε γιατί το παραλείψαμε, θα δούμε. Το δεύτερο και τρίτο συνεχίστε. Το δεύτερο. Είναι από τα τελευταία βιβλία που έβγαλε, που λέγαμε πριν, ο Λιβάνης έβγαλε αυτό το βιβλίο, βάλανε και μια καρικατούρα εκεί, δεν είχαν μια σχέση με τον Πυθαγόρα. Βάλανε και ένα... Είναι το βιβλίο ξένος, εξωτερικό έχει, γι' αυτό και το μεταφράσανε στην Ελλάδα. Όλοι χρησιμοποιούν τη φράση, όπως βλέπετε, μουσική αρμονία των αρδιών σφαιρών. Το επόμενο, παρακαλώ. Υπάρχει και μια φωτογραφία, όπως είδατε, βρήκαν εκεί ένα πράγμα, τον κολλήσανε. Καμία σχέση με τον Πυθαγόρα. Είναι ρυθμισμένα. Ήδη αυτός ήταν μαθηματικός Γάλλος, έκανε διάλεξη στο... Και αυτός χρησιμοποιεί την αρμονία του Πυθαγόρα, πέρα βρέχει, τίποτα από τα πράγματα. Εδώ είναι μεγάλος μαθηματικός, σημερινός. Παρακάτω. Είναι ρυθμισμένα ένα δύο χαρτιά για να μην χαλάσουν. Εδώ βλέπετε, λέμε από την αρχαιότητα, ξέρανε για τη μουσική και ψάχνανε να βρούνε πολλοί ερευνητές και φιλόσοφοι άλλοι τι είναι αυτή η μουσική, κάνανε μουσική, αυτά τα πράγματα που βλέπετε
σήμερα. Δέστε τι γίνεται εδώ. Ο φιλόλαος έδωσε μια μορφή μουσικής. Μη, με βάση το μη. Και το τονίζω αυτό γιατί την πραγματικότητα είναι πράγματι τη φιλόλαου αρχίζει, είναι μη μη, είναι η οκτάβα μη ρεντό. Ουθόριος τρόπος είναι. Ναι, μη μη. Ασχολήθηκε, αν δέστε πόσοι, ονόματα μεγάλα δεν είναι ο Φιλόλαος, ο Νικόμαχος, ο Θεός Μυρναίος, ο Ισίδωρος, το Ελεμαίος που έχει κάνει ολόκληρη την αυτή του Ελεμαίου και ο Πλούταρχος. Όλοι μιλήσανε για τη μουσική. Κάθε ένας έφτιαξε μια μουσική με αυτές τις νότες. Βέβαια δεν λέγανε έτσι, ένα υπάτη, παρυπάτη κλπ. Άλλες ονομασίες αρχές, οι οποίες έχουν αντιστοιχεία με αυτούς τους λόγους ως προς τα χέρια τους. Άρα είναι αλήθεια η ύπαρξη της μουσικής αρμονίας, ασχολήθηκαν όλοι αυτοί οι αρχαίοι. Εκεί στον ντο έχει από κάτω ένα 8. Βίαση μάλλον. Μην κοιτάτε αριθμούς, μόνο τα σύμβολα. Κάτω από το ντο το σόλι έχει ένα σύμβολο. Σε ποιο ντο? Σε ποια οκτάβα παραδείγματος. Μήπως είναι τα δέκατα, δεν είναι ακέραια, είναι τα δέκατα. Παρακαλώ. Τονίζω αυτά γιατί εδώ έρχονται και μας λένε δεν υπήρχε Πυθαγόρας. Και δέστε τι γίνεται εδώ. Όλοι ασχοληθήκανε με αυτό το θέμα. Υπήρχε και η μουσική. Λοιπόν, εκεί ας μείνει αυτό. Ο Πυθαγόρας λοιπόν μετά βρήκε το σχέδιο το μεγάλο της ουρανίων σφαιρών, είχε κάνει το εξής. Αυτό είναι μια πληροφορία που έχουμε από τον Συριανό, τον δάσκαλο του Πρόκλου. Είχε, λέει, ασπαστεί την κοσμολογία του Ορφέως, αλλά την αφηρημένη αυτή κοσμολογία, φιλοσοφία, την προσύρμοσε στο επιστητό, την έκανε θετικές επιστήμες. Από αυτήν την προσαρμογή που έκανε ο Πυθαγόρας και δεν έχει διασωθεί τίποτα, την οποία την έκανα εγώ, ετόλμησα και την έκανα εγώ, πράγματι ο Πυθαγόρας την έκανε και πράγματι ο Πυθαγόρας βρήκε το μαθηματικό νόμο από το ύμνο των 64 του Ορφέως, που μιλάει για την ύπαρξη μαθηματικού νόμου στη δημιουργία του σύμπαντος, βρήκε ο Πυθαγόρας αυτό το μαθηματικό νόμο, ο οποίος είναι αυτός που εμφανίζεται κάτω εδώ. Ένα φι τετράγωνο, φι κύβος, έτσι όπως βλέπετε, γεωμετρική πρόοδος. Αυτό στα μαθηματικά είναι μια μαθηματική ακολουθία, αναδρομική, με αυτόν τον νόμο έχει γίνει το σύμπαν. Κάθε όρος του, ανδρομικό θα πει ότι κάθε όρος του ισούται με το άθροισμα των δύο προηγουμένων. Και εδώ είναι το παράξενο, εδώ βλέπετε να γίνεται πρόσθεση και να είναι προπεσασμός. Το φι κύβος κανονικά είναι, εφόσον είναι αναδρομική, είναι το άθροισμα του φι τετράγωνο και του φι. Άθροισμα! Αλλά στα γεωμετρία, στην ανάλυση, για να γίνει φι κύβος πρέπει να είναι προπεσασμός. Φι τετράγωνο επί φι γίνεται φι κύβος. Όχι, γίνεται και με άθροισμα. Εδώ είναι όλα τα μυστικά της χρυσής τομής, αυτός είναι ο αριθμός, ο χρυσός αριθμός. Όλοι το σύμπαν έχει γίνει με αυτό το πράγμα, με αυτά τα παράξενα νούμερα. Λοιπόν, βρήκε αυτό ο Πυθαγόρας, εξετάζεται αυτό, ανήκει σε άλλη κατηγορία έρευνας, είναι στην έρευνα που έκανε ο Πυθαγόρας και προσύρμασε την αφηρημένη φιλοσοφία των ορφικών στο επιστητό και βρήκε αυτό το νόμο. Αυτός ο νόμος λοιπόν του έδωσε και τον απεικόνισε γεωμετρικά σε ένα μεγάλο σχέδιο, το σχέδιο που βρήκα των ουρανίων σφαιρών, νομίζω πως είναι το επόμενο ένα μεγάλο σχέδιο. Ένα απόσπασμα από το σχέδιο, γιατί και εγώ σε ένα σχεδιαστήριο που έχω 2 μέτρων,
κατάφερα και είχαν τομή το μεγάλο ένα, μόνο 6 σφαίρες. Ένα μικρό κομμάτι είναι αυτό, είναι σφαίρες αυτά, είναι μέγιστη κύκλη, τομή από αυτού του μεγάλου σχεδίου που βρήκα, το οποίο είναι μαθηματικό. Είναι η μαθηματική απεικόνηση του νόμου που σας έδειξα. Είναι η γεωμετρική απεικόνηση αυτής της μαθηματικής ακολουθίας. Είναι σφαίρες και δώστε τώρα τι γίνεται εδώ. Εδώ μέσα απεικονίζονται και τα πλανητικό μας σύστημα του Φιλολάου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι 12 πλανήτες. Αυτές οι χοντρές, οι γραμμές που βλέπετε, είναι οι τροχιές των 12 πλανητών του Φιλολάου. Οι αποστάσεις τους είναι ο νόμος εκείνος που βρήκαμε. Παράξενα πράγματα. Οι αποστάσεις των πλανητών αυτών, ο ένας μια τροχιά με την άλλη, είναι φι φορές. Πολλαπλασιάζεις με τον αριθμό φι, ο οποίος είναι 1,61,8,33 και κάτι τέτοια. 1,61,8,33 και τι πάει. Είναι ένας ασύμμετρος αριθμός, τετραγωνική ρίζα του 5 συν 1 δια του 2. Λοιπόν, όλο το σύστημα αυτό των 12 πλανητών ακολουθεί αυτό το πράγμα. Το ανήκειλα και το παρουσίασα στην NASA και τα λοιπά και τους είπα βάσει αυτού θα βρείτε όλους τους άλλους πλανήτες. Και βρήκανε τους δύο επόμενους πλανήτες, τον Πλούτονα, σε αυτήν τη θέση που τους είπα εγώ. Έχω την αλληλογραφία, τα γράφω στο βιβλίο μου, στο δεύτερο. Λέει εκεί πάνω, νομίζω, ρίζα του 5 συν 1 δια 2, αριστερά, στην γωνία. Α, ναι, είναι εμφανίζονται. Είναι πως η ρίζα 3. Μπάσου τόσο. Αυτό ένα κομματάκι μικρό είναι του μεγάλου σχεδίου της Αρμανίας των Ορίων Σφαιρών, το οποίο κανονικά πρέπει να πιάσει όλο τον τοίχο αυτό. Είναι. Εγώ 2 μέτρα μονάχα μπόρεσα και σχεδίασα τότε με τα χέρια μου. Δεν υπήρχαν τότε οι ευκολίες που έχουν με τα κομπιούτερ. Λοιπόν, μέσα εδώ είναι αυτός ο νόμος που είδατε. Αυτόν τον νόμο τον πήρα στο χολαργό, είχε ο Ξενάκης παράρτημα κέντρο ηλεκτρονικής μουσικής. Το μιλάμε για το 1987. Δεν είναι τωρινά πράγματα, το Ξενάκης πέθανε. Αλλά ήταν εδώ, ήταν αντιπρόσωπός του καθηγητής του Πανεπιστημίου Βασιλιάδης, ο Βασιλιάδης, ο οποίος πρόσφατα πέθανε. Και πήρα εγώ τον μαθηματικό νόμο, η μουσική είναι μαθηματικά. Και πάω στον Βασιλιάδη, και του λέω, κύριε Βασιλιάδη, εγώ δεν είμαι μουσικός. Μαθηματικά είμαι βέβαια. Έχω βρει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν κατά τον Πυθαγόρα, με αυτό το μαθηματικό νόμο. Μπορείτε να τον κάνετε μουσική, να τον ακούσουμε τι λέει αυτό το πράγμα. Γιατί αφού βρήκα το σχέδιο της αρμονίας των ουρανίων σφαιρών, έχω το ίδιο νόμο. Θα είναι η μουσική του. Πολύ λογικό. Πράγματι ο Βασιλιάδης μου είπε, ναι, μπορώ να το μεταθρέψω αυτά όλα που λες σε χέρτς και να δούμε τι θα βγει. Μου έκανε λοιπόν ένα πίνακα, νομίζω είναι ο επόμενος. Βρήκε τις συχνότητες, ας δούμε τον επόμενο. Αυτό είναι το παλόμενο σύμπαν. Το μεγάλο σχέδιο που είδατε προλίγου έχει 7 άξονες ή 14 ακτίνες. Αυτές είναι οι 7 ακτίνες. Αν τις προχωρήσετε και παρακάτω θα γίνουν 14 ακτίνες. 13 είναι οι γόνιμες, κατά τον Πυθαγόρα, αυτά τα λένε τα παλιά βιβλία, και ότι επάνω σε αυτές τις ακτίνες είναι τα κέντρα των σφαιρών, και ότι είναι 13 ακτίνες, η 14η είναι άλλης μορφής πράγμα,
είναι η αρχική μορφή τους. Επάνω εδώ κινούνται όλες οι σφαίρες, ανά 13 μεγάλα σύμπαντα έχει κάθε μία ακτίνα. Οι 13-169 σύμπαντα. Αυτά τα λένε τα εσωτεριστικά βιβλία παλιά. Του Μαργιορί, του Γκράβιγκερ και τα λοιπά. Τα αναφέρουν. Όμως, όπως βλέπετε, έχει το νόμο το μαθηματικό εκείνον, ο Πυθαγόρας, τον έχει κάνει, βλέπετε εδώ που είναι παχύτερο, έχει καταγράψει την πάλμωση που παριστάνει αυτή η μαθηματική ακολουθία. Σε κάθε άξονα λοιπόν ο νόμος κατεγράφει και είναι αυτή η πάλμωση που άκουγε ο Πυθαγόρας, που λένε άκουγε το σύμπαν, έμπαινε ο Πυθαγόρας μέσα σε αυτό το, σε αυτή την, το βουητό, ας το πούμε βουητό. Από το φύ είναι η πάλμωση. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, γιατί εδώ βοήθησε στην έβρεση, βοήθησε ένα κείμενο του Ιάμβλυχου. Ο Ιάμβλυχος μας περιέγραψε πώς άκουγε ο Πυθαγόρας από τα πράγματα. Από πού και ως πού, πώς, τι έκανε και τα άκουγε. Μας δίνει πλήρη περιγραφή και μας λέει ότι ο Πυθαγόρας συγκεντρωνότανε. Προσέχετε αυτό, γιατί τώρα εξηγείται το πράγμα. Συγκεντρωνότανε και στη συγκέντρωσή του κατάφερνε και λέει ότι ταύτιζε τον εαυτό του, ταύτιζε τη λέξη, ταύτιζε τον εαυτό του με την πάλμωση του σύμπαντος, με αυτή την πάλμωση. Η λέξη ταύτωση, οι έχοντες γνώση για τις διαλογισμούς και τα λοιπά, τι παριστάνει η κυρία τη λέξη ταύτισης. Γιόγκα δεν είναι. Η λέξη ταύτιση είναι γιόγκα. Διαλογιζόταν ο Πυθαγόρας. Και με τον διαλογισμό του κατάφερνε και ανέβαζε στο ύψιστο βαθμό τα τσάκρα του. Πράγμα που δεν μπορεί να το καταφέρουν άλλοι. Και έμπαινε πράγματι εδώ μέσα σε αυτόν την αρμονία και την αισθανότανε. Η ψυχή του αισθανότανε αυτή την αρμονία που βλέπετε εδώ. Αυτή την πάλμωση που υπήρχε εδώ πέρα. Δεν άκουγε τίποτα ο Πυθαγόρας. Η σχολή του Πυθαγόρα ήταν αντίθετη με άλλες σχολές που λένε ότι τη μουσική την καταλαβαίνεις από την ακοή κλπ. Όχι. Ήταν αντίθετη του Αριστόξενου τις αυτές. Άλλοι πρέσβευαν αυτά. Αυτά που πρέσβευε ο Πυθαγόρας ήταν ότι νιώθεις τη μουσική με την ψυχή σου. Αυτό λοιπόν διαλογιζόταν ο Πυθαγόρας και έμπαινε εδώ μέσα και την έπιανε και την κατέγραφε. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος στον κόσμο που απέδειξε με πείραμα ότι ο ήχος είναι πάλμη και κίνηση. Και δεν το γράφουμε στα παιδάκια στα σχολεία αυτός την ψυχή τους να καταλάβουν τι είναι οι Έλληνες. Κρυμμένο το έχουνε. Και εγώ για να το μάθω αυτό πρέπει να γίνω 60 χρονών για να καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Γιατί δεν το γράφουν στα παιδάκια στα σχολικά βιβλία μας ότι ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε πείραμα με το μονόχορδο και κατάφερε και απέδειξε ότι ο ήχος είναι μια πάλμωση. Και μας λένε ότι τον 18ο, να ξέρω εγώ, ο Γιούγκερ, ξέρω το ξέρω ποιος, βρήκανε την παλμική μορφή της. Αντισίες και πράγματα. Ούτε στα οδεία το λένε. Ούτε στα οδεία το λένε. Λοιπόν, να αγανακτήσει, δεν να αγανακτήσει, με συγχωρείτε για το να αγανακτήσει, αλλά δεν είναι επόμενο. Μα πρέπει να αγανακτήσει. Λοιπόν, ο Ιάμβλυχος μας έδωσε αυτό το πράγμα και θα σας πω και μια πληροφορία που ενδιαφέρει και τους αρχαιολόγους. Ξέρετε ότι αυτό είναι απεικονισμένο στην μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος. Ξέρετε ότι οι πλευρές και οι γωνίες του που είναι στις μεγάλες πυραμίδες του Χέοπος και δεν τις ξέρουν ποιες είναι η ακρίβεια. Είναι εδώ οι γωνίες αυτές σχηματίζονται, αν επεκτείνετε τις πλευρές της μεγάλης πυραμίδας θα βρείτε αυτούς 7 άξονες.
με τις γωνίες επακριβώς κάτω της πυραμίδας. Είναι απεικονισμένο το σχέδιο της Μεγάλης Αρμανίας των Ουρανίων Σφαιρών του Πυθαγόρα, είναι απεικονισμένο στην ίδια τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπος. Τα γράφω αυτό στο πρώτο τόμο του βιβλίου μου, μισό βιβλίο είναι για τις πυραμίδες. Είναι ορφικά. Λοιπόν, μήπως επειδή ο Πυθαγόρας είχε ζήσει στην Αίγυπτο, μήπως έχει σχέση αυτό. Βέβαια έχει σχέση, ήταν 22 χρόνια και κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε για ύστερα τη συζήτηση. Για να προλάβουμε να πούμε τα πράγματα που έχουμε. Μπορείτε να δούμε παρακάτω, είπαμε να βρούμε τις συχνότητες. Τον επόμενο. Ο Ξενάκης λοιπόν, το Ίδρυμα Ξενάκη μου έδωσε αυτό τον πίνακα. Αυτός ο πίνακας, εγώ του ζήτησα το εξής. Του λέω εγώ αυτόν τον νόμο, τον μαθηματικό νόμο της δημιουργίας του σύμπαντος κατά Πυθαγόρα. Θέλω να μου βρεις τι επίδραση έχει αυτός ο νόμος στην πίστη που είχε ο Πυθαγόρας ότι η πιο αρίστη αρμονική, η οκτάβα ήταν η δωρική, μη ρε ντο, σόλα, μη. Αυτή η οκτάβα θεωρείται από την αρχαιότητα ότι ήταν η πιο ελληνική και η πιο αρμονική. Και ζήτησα λοιπόν ο μαθηματικός νόμος δημιουργίας του σύμπαντος τι μετατρέπει, σε τι μετατρέπει αυτό το πράγμα. Και μου έδωσε τη μετατροπή. Ξεκίνησε από το μη ρε ντο, την δωρική οκτάβα, αναφέρονται οι συχνότητες τις που υπάρχουν σήμερα και με τον νόμο τι μετατροπή υφίστανται οι συχνότητες και τι αλλαγές έχουν επέλθει ως προς τους στόγκους. Μέσα εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν δέκατα. Δεν είναι καθαροί οι φτόγκοι, έχουν και δέκατα, δηλαδή δεν παίζεται με όλα τα όργανα. Ειδικά όργανα αποδέχονται να είναι και έχουμε εδώ και μουσικούς, θα σας το παρουσιάσουμε σε λιγάκι, είχαμε μια συνεργασία. Λοιπόν, ειδικά όργανα το πιάνουν, το πιάνο δεν το παίζει. Νομίζω η λύρα το πιάνει τα δέκατα, το πιάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου έδωσε αυτό το πίνακα. Από αυτόν τον πίνακα, εγώ δειλά, λέω εντάξει δεν το κάνω τον πίνακα, μπορούμε να ακούσουμε τίποτα, να ακούσουμε καμιά μουσική. Α, μου λέει δεν το λέω σε συνόρα. Ο βασιλιάτης μου τα λέει αυτά. Μου λέει θα σου κάνω μία σύνθεση, ας το πούμε έτσι, αλέρε τουρ. Δηλαδή να πάει από εκεί έτσι, εκεί και επιστροφή. Και δεύτερη σύνθεση να το πάει προστροφιδόν, να πάει η πρώτη γραμμή, να κατέβει εκεί στη δεύτερη γραμμή και να πάει έτσι και ούτε καθεξής. Και να κάνει προστροφιδόν. Μου έκανε λοιπόν δύο συνθέσεις. Τις κατέγραψε σε δισκέτα και τις ακούσαμε. Και τώρα δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Έχουμε την έδωσε τη μουσική, την έχω, αλλά έπρεπε να την συσχετίζονται, να ακούσουν και οι αρμόδιοι που μπορούν να έχουν γνώμη. Είχα και μια καλή συγκυρία και την εποχή, είχε έρθει ο κύριος Γαϊτάνος από το εξωτερικό, έφερε, ο Γαϊτάνος είναι καταξιωμένος, ψάχνει τις βιβλιοθήκες στο εξωτερικό, δεξιά και αριστερά, ό,τι βρίσκει από αρχαία κτλ. Τα μετατρέπει και αυτό σε δισκέτες και τα φέρει και μας και τα έδειχνε. Έτυχε σε μια αυτή να τον γνωρίσω και άκουσα αυτά που έφερε από το εξωτερικό, τι βρήκε και έκανε μουσικές. Μία τέριαζε με τη δικιά μου και του την παρουσίασα. Του λέω κύριε καθηγητά, δέστε και αυτή να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Την πήρε και είχαμε ένα ραντεβού μετά στο δουλειό του, στη διδό του, από καιρό και μου λέει ότι η μουσική πρέπει να είναι καλουμένη από την αρχαία εποχή
προσοδεία και ήταν όταν ο κόσμος πήγαινε σιγά, πήγαινε στο μαντίο των αδελφών, ψέλανε στο δρόμο ύμνους του Απόλλωνα, αποσπάσματα. Και συνοδεία λύρας. Αυτή η μουσική είναι που συνόδευε τους ύμνους του Απόλλωνα και προκαλούσε ανάταση ψυχής για να μπουν με δέος μέσα στο ναό. Μου το είπανε άνθρωποι πλέον ειδικοί και έτσι ξεμίτησα κι εγώ και έδωσα τη αυτή, δεν πουλήθηκε η κασέτα, προσφέρθηκε. Καθ' οδήποτε τρόπο, μόνο προσφορά, την πήρανε πολλοί γιατροί. Πράγματι λένε τα κοιτάπια, τα βιβλία τα παλιά, λένε ότι χρησιμοποιούσε ο Πυθαγόρας αυτήν τη μουσική για θεραπευτικούς σκοπούς σε ψυχικά νοσήματα κτλ. Θεράπευε δηλαδή τους μαθητές του που είχαν τέτοια προβλήματα. Θα αναφέρονται στα βιβλία και αυτή είναι πράγματι η μουσική που προκαλεί αυτό το πράγμα. Από τα χρόνια που έχω παρουσιάσει αυτήν την μουσική ως προσφορά και όχι δεν την πούλησα, δεν πουλιόταν. Την πήραν πολλοί γιατροί οι οποίοι μου λέγανε ότι είχε αποτέλεσμα. Ειδικά όμως στις σχολές Γιόγκα υπήρξε η εξής παρατήρηση ότι πολλοί άνθρωποι η πάλμωσή τους, δεν ξέρω πώς να το κρίνω, ταυτιζόταν πράγματι με την πάλμωση αυτής της μουσικής και προκαλούσε μεγάλη ευεξία και αυτή την ανάταση κτλ. Και ήταν πράγματι, είχε καλό σκοπό, απέδιδε. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι η πάλμωσή τους δεν ήταν συμβατή με την πάλμωση αυτής της μουσικής και αντιδρούσαν. Έχουν μαρτυρίες τέτοιες από ανθρώπους που έχουν σχολές Γιόγκα και είναι και παρούντες. Και μας το διαβεβαίωσαν αυτό το πράγμα. Αν θέλουμε να ακούσουμε, μήπως έχουμε τίποτα άλλο. Εδώ λέτε παρτιτούρες, αλλά είναι ναι, ένα... Αυτή τη μουσική λοιπόν, στη συνέχεια, έχω... Αλλά είναι... Τις δισέγγονες που ακούσατε προλίγου, ή η μητέρα, δηλαδή η εικόνα μου, είναι δασκάλα της μουσικής, μου μετέτρεψε αυτά που μου έκανε ο Ξενάκης σε παρτιτούρα και ήδη έχουμε σήμερα και την παρτιτούρα. Όλα αυτά τα 3-4-5 φύλλα είναι η παρτιτούρα της μουσικής. Να δούμε. Δε, αυτά όλα έγιναν από μουσικό δάσκαλο. Με βάση τη μουσική που μας έκανε ο Ξενάκης. Είναι 5 φύλλα, νομίζω, η παρτιτούρα αυτή. Είναι της μουσικής που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Μετά έχετε συμπέρασμα ήχος. Ναι, ναι. Ονομασία φτώχος. Ας δούμε, τέτα, από αυτό θα βγάλουμε τη συμπληρασμα της ομιλίας μας. Θέλετε να βάλω τη μουσική? Θα τη βάλουμε τη μουσική, την ακούσουμε, την έχουμε εδώ. Και μάλιστα παρακάλεσα αν υπάρχει περίπτωση να βγει, να βοηθήσει το βιβλίο να βγάλουμε αντίγραφα. Να συνηθείτε, μήπως μπορέσετε να πάρετε κι εσείς όποιες θέλετε τη μουσική μέσω του βιβλιοπωλείου. Εδώ είναι άλλα μυστικά κρυμμένα, πολύ μεγάλα μυστικά κρυμμένα. Βλέπετε. Το ντο. Ξέρετε τι είναι το ντο. Εκεί που λέει 262 είναι το διπλάσιο του χρυσού αριθμού. Το ντο είναι ο χρυσός αριθμός. Και η πρώτη αρμονική του ντο
5236 είναι το κοσμικό μέτρο που κατασκευάστηκε το σύμπαν όλο και όλα τα μεγαλυτικά έργα που υπάρχουν σήμερα και η μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος και λένε τις αναισθήσεις τους και βάζουν ως μονάδα μετρήσεως τον πύχη, δεν ξέρω πώς το λένε. Όλα έχουν κατασκευαστεί με αυτό το μέτρο. Και όλα τα αρχαία ελληνικά μέτρα, ο πύχης, ο πούς ο ελληνικός, σπιθαμί και τα λοιπά, όλα, μα όλα, έχουν υπόβαθρο τον χρυσό αριθμό. Και θα τα δείτε, αν έχετε την καλοσύνη, αμέσως επόμενα. Με τον ντο έχει γίνει το σύμπαν. Με τον ντο έχει γίνει τα πάντα. Η μονάδα μετρήσεως κατασκευής ήτανε το 5236. Σε σχετισμό. Είναι η γεωμετρική απεικόνηση, αυτά που βρήκαμε από τον ντο. Η γεωμετρική απεικόνηση όλων των μονάδων μετρήσεων είναι εδώ μέσα. Είναι ο πυρήνα αυτός, είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα, ένα επί δύο. Η διαγώνιός του... Γυρίστε το να δούμε μια δοκιμή. Α, έτσι, ναι, καλώς. Πιο εδώ, πιο εκεί, δεξιά. Πιο εκεί, ακραία, ακόμα λίγο. Εδώ απεικονίζονται. Ξέρετε ότι το γαλλικό μέτρο είναι ψεύτικο. Το γαλλικό μέτρο 5 φορές έχει αλλάξει υπόβαθρο για να φτάσει σήμερα εκεί που είχε φτάσει τούτο εδώ. Εμείς από την αρχαιότητα είχαμε συνδέσει τις μονάδες μετρήσεώς μας με πάλμαση σταθερά πράγματα που είναι αμετάθετα. Και το γαλλικό μέτρο για να φτάσει και να ορίζεται σήμερα με πάλμαση πέρασε σε στάδια 5 φορές καταργήθηκε. Και έφτασε σήμερα να είναι σε σχέση με κάποια πάλμαση. Πέρασε από την πάλμαση του καδμίου κτλ. Μη σας ζαλίζω, απλώς ψεύτικο ήταν το υπόβαθρο του μέτρου. Ως περιφέρεια της γης, το 1 εκατομμυριοστό, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο και κάνανε το ίμβαρ σαν ουσία του Λούβρου ένα σταθερό πράγμα. Ψεύτηκα τα όλα αυτά. Τώρα όμως έχει αλλάξει το γαλλικό μέτρο και πήρε την πραγματική του αυτή με σχέση την πάλμαση. Να, το κάναμε εμείς αυτές την αρχαιότητα. Δέστε εδώ τι γίνεται. Είναι ένα παραλληλόγραμμα. Αυτό τα βρήκε ο Πυθαγόρας όταν ήρθε από την Αίγυπτο ή μάλλον από τη Μεσοποταμία, δηλαδή μετά την Αίγυπτο τον είχαν εχμάλωτο ο Καμβύσης. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον ελευθέρωσε ο Καμβύσης γιατί θεράφωσε τη μητέρα του από τους πονοκεφάλους με τα χέρια του, με τη δικιά του δύναμη. Λοιπόν, πήγε στο μαθείο των αδελφών και εκεί ήταν μαθηματικός η ιέρεια. Του έδωσε λοιπόν πληροφορίες τις οποίες είχε το μαθείο των αδελφών από παμπάλαια χρόνια και αυτά τα χρόνια ανάγονται από τους ορφικούς, ανάγονται από εκείνη τα χρόνια. Είχε λοιπόν τη γνώση αυτή και την πήρε ο Πυθαγόρας και τη δίδασκε μετά. Λοιπόν, είναι ένα παρελόγραμμα, ένα επί δύο, όπου η διαγώνιός του είναι η ρίζα 5. Ρίζα 5, άμα κάνεις πράξεις, βγαίνει η ρίζα 5. Εδώ είναι 1, εδώ είναι 2. Επεκτείνεις λοιπόν το 1, εκεί, και γίνεται ρίζα 5 συν 1. Άμα πάρεις το μισό κομματάκι, από εκεί μέχρι το μισό του, είναι ο χρυσός αριθμός. Τι είναι, ρίζα 5 συν 1 δια 2. Αν όμως επεκτείνεις και το άλλο, πέρα για πέρα όλο, από εκεί μέχρι εκεί, παίρνει το 5236, εκείνο που είπαμε το κοσμικό μέτρο. Με αυτό το κοσμικό μέτρο έχει γίνει, είπαμε, τα πάντα. Και απεικονίζονται σε όλα τα μεγαλυτικά έργα, για να το θυμόμαστε. Κάτι ξέρανε οι παλιοί και δεν τα ξέραμε εμείς. Τώρα προσέξτε, αν αυτό το κομμάτι το διαιρέσουμε σε 10 ίσα κομμάτια, λέει, αυτός είναι ένας τρόπος διαιρέσεως του 5 τόσο, 10 κομμάτια. Κάνουμε σε 10 ίσα κομμάτια τούτο εδώ το πράγμα. Όπως λέτε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Με
παράλληλες που φέρνουμε, αυτές είναι οι παράλληλες, μοιράζεται αυτό το 5236 σε 10 κομμάτια. Μας δίνει τον πύχη το κοσμικό, το μέγεθος, αυτή είναι η μονάδα μετρήσεως κατασκευής της μεγάλης πυραμίδας του Χέοπος, κυρία Σουβαντζή. Το 5236 και όχι το 535 που λένε και την άλλη, την πύχη. Αυτή είναι η πραγματική, όλα τα μεγαλυθικά έργα έχουν γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Και τα πήραν και οι εκκλησίες οι Ορθόδοξες, μετά οι Χριστιανικές. Η μεγάλη εκκλησία, η Μητρόπολη του Σάρτρ, ψάχνουν να βρουν πώς κατασκευάζουν. Αυτό είναι η μονάδα του. Είναι απεικονισμένη. Αυτά είναι σχέσεις, δεν είναι μονάδες. Εδώ μέσα λοιπόν υπάρχουν. Φι τετράγωνο διαπέντε λέει. Πού για πού λέτε. Απάνω. Αριστερά. Πιο λίγο, αριστερά. Τι εννοείται, τι θέλετε να δείτε. Ο κοσμικός ο πύχης. Ο κοσμικός ο πύχης είναι το 1/10 του όλου που είναι 5236 και το 1/10. 0,5236 θα δείτε. Είναι ο πύχης που κατασκευάζονται όλα τα μεγεθυντικά έργα. Και τα ελληνικά και τα δικά μας, το ιερέο της Άμμου είναι έτσι με αυτό. Το θυσίον είναι κατασκευασμένο, αυτό που έχουμε εμείς, που έχει σωθεί ολόκληρο. Αν το μετρήσετε και λοιπά, όποι έχω βιβλίο που έχει βγάλει το Υπουργείο Πολιτισμού, παλιά, που αναφέρει ολόκληρο το θυσίο, τα μέτρα του, αν τα δείτε, είναι αυτά. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Να σας ρωτήσω. Στο τέλος παρακαλώ να μην είναι. Αλλά λέτε ένα επί δύο. Το ορθογόνι αυτό είναι ένα επί δύο. Το ένα τι είναι. Μια μονάδα. Τι μονάδα είναι. Τι μονάδες. Βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Οι σχέσεις ενδιαφέρει αυτό. Δεν έχουμε μονάδες. Έχουμε σχέσεις. Οι σχέσεις ενδιαφέρει αυτό να είναι το μισό αυτού νου. Μιλάμε για αναλογίες επομένως, όχι για μονάδες. Ναι, δεν σας δίνω μονάδες. Εννοώ σχέσεις. Είναι ένα προς δύο. Μιλάμε για αναλογίες. Ναι, αυτό σας λέω. Δεν υπάρχουν μονάδες εδώ. Εσείς αντιλαμβάνεστε όπως θέλετε. Οι σχέσεις είναι ένα προς δύο. Σε αυτό το πράγμα υπάρχει αυτή η αναλογία. Λοιπόν, εδώ μέσα, εάν πάρετε επίσης αντί πρόσθεση της μονάδος του ένα, αν το αφαιρέσετε από εδώ, θα δείτε τον άλλο χρυσού αριθμό. Το ένδια φι, το φι το ντούμενο δηλαδή. Όλες οι μονάδες, εδώ μέσα είναι απεικονισμένες και σπίθαμοι, η αρχαία κτλ. Ο πους είναι εδώ μέσα. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο το άλλο σχέδιο που δείχνει. Μέχρι και ο περίφημος νεπέριος αριθμός απεικονίζεται γεωμετρικά που δεν το ξέρουν ακόμα οι μαθηματικοί να το απεικονίσουν. Με βάση το χρυσό αριθμό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό δεν φαίνεται, να βάλουμε τα. Αυτά ήταν για τον Πυθαγόρα. Ό,τι βρήκα τα παρουσίασα. Υπάρχει όμως μία εξέλιξη νεότερη. Εγώ έκανα, ζήτησα και έγινε η προσαρμογή αυτή που μου έκανε ο Βασιλιάδης, ο κ. Βασιλιάδης, τι επίδραση είχε ο μαθηματικός νόμος επάνω στην υπάρχουσα οκτάβα, μιμή, τη δωρική. Υπάρχει και εδώ παρόν ένας πολύ φίλος μουσικός, ο οποίος έχει βγάλει ένα καινούριο βιβλίο, δεν τυπώθηκε ακόμα, το έχω εγώ στα χέρια μου, το συζητήσαμε μαζί του. Επεξέτεινε την έρευνα αυτή, τη δικιά μου, απευθείας αξιοποιώντας τις αποστάσεις των πλανητών. Εγώ δεν αξιοποίησα τις αποστάσεις των πλανητών απευθείας. Την επίδραση αυτών των αποστάσεων
χρησιμοποίησα επάνω στην υπάρχουσα δωρική οκτάβα. Ο φίλος, ο οποίος είναι και παρόν εδώ, δεν ξέρω αν θέλει να μας εξηγήσει, έκανε μια προσπάθεια να δει τι κάνουν οι αποστάσεις μόνες τους, τρέποντας τα νούμερα των αποστάσεων, που είναι πια γνωστά σε εμάς, σε χέρτς, και βρήκε τους αντίστοιχους ήχους. Είναι αυτός ο πίνακας, ο οποίος παριστάνει αυτή την επέκταση της εργασίας της δικιάς μου. Εγώ είναι ο κύριος Νίκος, πολύ αγαπητός φίλος, το βιβλίο του είναι εξαίρετο, ο τίτλος νομίζω είναι Αυξομοιωτική σχηματική μουσική. Ναι, με έχει εντυπωσιάσει το βιβλίο αυτό, η επέκταση στην εξόταση την ερεύνησα είναι αυτή, έχει πάρει τα ονόματα των μουσών επίσης, τα οποία μετέτρεψε σε... το επόμενο. Ναι, ναι. Πήρε τα ονόματα τους, τα έκανε αριθμούς και τα έκανε συχνότητα και είδε ότι και εκεί κάτι λένε. Δεν είναι τυχαία τα ονόματα. Είναι μια επέκταση που έκανε, η οποία εντυπωσιάζει πραγματικά. Ένα βιβλίο κάπου 200 σελίδες. Εδώ είναι τα ονόματα κατά Ισίωδον, η θεογονία του Ισιώδου μέσω των μουσών, εκπεφρασμένα είναι ναι. Τα τελικά αριθμητικά που δίνει το κάθε όνομα, ιστορία κατά Ισίωδον, η συχνότητα η οποία μας βγαίνει σε φθόγκους και δεξιά είναι από το 1 πάνω, η τελευταία στήλη προς τα κάτω είναι από το 1 μέχρι το φύ στην 14η που είναι η ανακύκλωση της μονάδος. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτός ο πίνακας αριστερά από πάνω προς τα κάτω δείχνει τη θεογονία του Ισιώδου όπως μας την ιστορεί εξιστορεί μάλλον ο Ισιώδος. Το αριθμητικό είναι ο τρίτος πίνακας τελικό αθρηστικό μέσω της αριθμοσοφίας του Πυθαγόρος, ας πούμε το εν επάνω είναι ο αριθμός ε είναι το 5 και το ν είναι το 50, το 0 δεν είναι αριθμός, είναι 5 και 5 10. 1-0-1. Ο τρίτος λοιπόν πίνακας μας δίνει με βάση τα ονόματα το τελικό αθρηστικό νούμερο, το οποίο στο τέλος συμπληρώνεται στον αριθμό 62, αν δείτε κάτω-κάτω, στο σύνολο 6 και 2 ίσον 8. Εδώ ερχόμαστε πολύ ο Πυθαγόρας, παρότι γνωρίζουμε εμείς ότι η μουσε είναι 9, ο Πυθαγόρας ισχυριζόταν ότι η μουσε είναι 8. Γιατί και το 8 σαν σύμβολο μας λέει ότι τα κάτω υποκείμενα είναι φαινόμενα του πάνω. Στο σημείο αυτό να σας πω και ένα έχει διαφύγει από την προσοχή των τελετητών. Τον 6ο αιώνα που ήταν ο Πυθαγόρας έζησε μια κορυφή μουσική. Ονόματι Λάσος. Ο Λάσος θεωρείται ιδρυτής της κάποιας μορφής μουσικής. Και αυτός, γιατί το τονίζω, αυτός είχε μια λύρα με 9 χορδές και είχε τις ονομασίες των μουσών. Αλλά αυτός είχε γράψει και ένα, ήταν και ποιητής, είχε γράψει ένα ποίημα των Κεντάβρων, όπου, αυτό δεν το προσέχουν οι ποιητές, οι σημερινοί και οι άλλοι, προσπάθησε τα ποιήματά του να έχουν εφωνία και διέγραψε από τα λόγια όποιες λέξεις είχαν μέσα το σίγμα. Υπάρχει λοιπόν ένα ποίημα του Λάσου που δεν έχει μέσα λέξεις που να περιλαμβάνουν το γράμμα σίγμα, το σύμβολο σίγμα. Διότι, λέει το σίγμα, προκαλεί συρριγμό κατά την απαγγελία του ποιήματος και χαλά την εφωνία. Αυτό έχει δίκιο. Δεν το προσέχουν οι νυν μεγάλοι ποιητές.
ελπίζω να μην σας κούρασα. Να βάλουμε να ακούσουμε τη μουσική. Να βάλουμε τη μουσική, αλλά θέλει μια προσοχή. Να φανταστείτε κι εσείς ότι ετοιμάζεστε να πάτε στο ναό τους δελφούς και ότι προετοιμάζεστε για να... Θέλει μια ηρεμία και μια συγκέντρωση. Αμέσως θα καταλάβετε την επίδραση που έχει η μουσική αυτή σε κάθε άτομο. Άρα λοιπόν σας παρακαλούμε να κάνετε ησυχία και να κλείσετε τα κινητά σας, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Και θέλουμε απόλυτη ησυχία.
επαναλαμβάνει και το ίδιο. Συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω αν νιώσατε τίποτα. Δεν ξέρω αν τα δικά σας γίνουν η μουσική. Δεν επιχειρήσατε να το ακούσετε αυτά που έχετε βγάλει. Ταυτίζονται απόλυτα με ό,τι έχετε βγάλει. Να δούμε τι θα ακούσουμε. Εγώ περιορίστηκα σε αυτό που έκανε που έλεγε ο Πυθαγόρας, ότι συνεδίασε, δεν πήρε τις αποστάσεις μόνο. Λέει, συνεδίασε τις αποστάσεις με τον ήχο που άκουγε. Άρα δεν είναι μόνο νίτς. Μόνο η απόσταση που χρησιμοποίησε ο Πυθαγόρας. Και δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που εμφανιστήκαν είτε από την NASA, είτε από την Ιταλίδα, είτε από αυτά που γράφουν όλοι οι άλλοι. Τίποτα δεν έχει σχέση με τον Πυθαγόρα. Ενώ εδώ βλέπουμε υπάρχει ένα υπόβαθρο πυθαγόριο. Όχι, αυτό είναι. Θα σας πω και μια πληροφορία που είναι γραμμένη στα παλιά βιβλία. Για τον Πυθαγόρα, πραγματικά ο Πυθαγόρας διαλογιζότανε. 14 χρονών όταν έφυγε από τη Σάμο, τον πήρε ένα καράβι να τον πάει στην Αίγυπτο. Γιατί ο θείος του που ήταν τύραννος εκεί, είχε συνοηθεί με τον Φαραώ να δεχτούνε τον νεαρό στα ιερατεία εκεί. Νόμιζε ο Φαραώ ότι δεν θα βαστάξει και θα έφευγε. Λοιπόν, στο καράβι μέσα, λένε τα βιβλία, ο Πυθαγόρας έκασε σε μια μεριά, σε στάση λωτού, που λέμε στους διαλογισμούς, και δεν μίλησε, δεν έφαγε τίποτα, μέχρι την ώρα που φτάσανε στην Αίγυπτο. Με το διαλογισμό του έκανε, λένε, για πρώτη φορά στη ζωή τους η ναυτική εκείνη, ότι δεν υπήρχε νηνεμία, υπήρχε γαλήνη μέχρι την Αίγυπτο. Και τότε καταλάβανε οι ναυτικοί ότι το πρόσωπο ήταν ξεχωριστό, έπεσε σε διαλογισμό ο Πυθαγόρας και κατάφερε με τη δύναμη του πνεύματός του και φτάσανε με απόλυτη ηρεμία στην Αίγυπτο. Για πρώτη φορά στη ζωή τους οι ναυτικοί. Διαλογιζόταν, όπως και ο Σοκράτης διαλογιζόταν, και άλλοι αρχαίοι. Και μια πληροφορία για το βιβλίο του Μαριωρή. Μαριωρή είναι ένας από τους δασκάλους του εσωτερισμού και έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Πυθαγόρα. Όταν εγώ το 87 πρώτο έβγαλα τα βιβλία μου, τον πρώτο τόμο, χρησιμοποιούσα κάθε τι που έβρισκα, είχα και την απόδειξη, τη μαθηματική αλήθεια. Και είδα ότι πολλά από αυτά που μας δίδασκε ο Μαριωρής ήταν αληθινά. Όμως από τα βιβλία του ο Μαριωρής δεν έχει την απόδειξη της αλήθειας. Μια και δυο λοιπόν πάω και βρίσκω τον Μαριωρή στο Μακαΐο του, τότε υπήρχε ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει. Το έχουν τα κορίτσια. Πάω και τον βρίσκω και τον ρωτάω. Τότε τον πρωτογνώρισα. Είχα τα βιβλία, τα είχα μελετήσει κι εγώ. Του λέω, κύριε Μαριωρή, γράφετε αυτά τα πράγματα, αλλά είναι αναπόδεικτα. Πώς θα πιστέψουμε, πού τα βρήκατε. Περίμενα να πει ότι τα βρήκα εκεί και εκεί. Και τι μου απαντάει. Ξέρεις κύριε Δάκο, μου λέει, εγώ διαλογίζομαι και ό,τι έχω γράψει είναι προϊόν διαλογισμού. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ ήρθα να σας φέρω όλη τη μαθηματική απόδειξη της αλήθειας αυτών που λέτε. Και να αυτό, να εκείνο, να το άλλο, να και η απόδειξη μαθηματική. Και τότε πετάγεται ο Λόρθος από την καρέκλα του, από την όμενο στα κορίτσια που ήταν στο κομπιούτερ. Δεν σας τα έλεγα εγώ, δεν σας τα έλεγα εγώ ότι είναι αλήθεια. Πράγματι ήταν αλήθεια. Είναι προϊόν διαλογισμού. Δεν είναι μπούρδες αυτά που μας έχει γράψει. Παρόλο που δεν έχει την απόδειξη.
Εγώ έχω αυτό το ελάττωμα, ας το πούμε ελάττωμα, δεν μπορώ να γράψω δίχως να έχω τη μαθηματική του επιβεβαίωση. Δίχως αυτό, αυτός είμαι, θετικών επιστημών είμαι, και επομένως ό,τι γράφω πρέπει να έχω και την απόδειξή τους. Το μελλοντικό βιβλίο μου που είναι έτοιμο, τα σχέδια λείπουνε, είναι αυτό που έκανε ο Πυθαγόρας, ο Βασίλης Συριανός, ότι ο Πυθαγόρας ασπάστηκε τα ορφικά και τα μετέτρεψε σε θετικές επιστήμες. Αυτό ετόλμησα και το έκανα εγώ τώρα και είναι έτοιμο. Πήρα τους ύμνους του Ορφέως, έχουμε τα γνωστά. Τα μελέτησα εις βάθος, έχουμε τις γνώσεις σημερινές των θετικών επιστημών, συνέκρινα τα πάντα και είδα τρομακτικά πράγματα ξέρανε από τότε, που δεν τα ξέρουν ακόμα και σήμερα. Ήδη ελέγχθηκε τα χειρόγραφά μου από αστροφυσικούς, ελέγχθηκαν, όχι από Έλληνες, από ντόπιους, από Έλληνες μέχρι, αλλά όχι από ντόπιους. Ήρθαν από το εξωτερικό γνωστοί, Έλληνες βέβαια, οι οποίοι είδανε στο κομπιούτερ μου την εργασία και κυρίως τον πίνακα τον τελευταίο που έχω μια σύγκριση τι λέει ο Πυθαγόρας, τι λένε σήμερα. Τρελαθήκαν. Σήμερα ξεκαθαρίζουμε, από τότε ξέρανε τι ήταν ο Εθήρ, υπαρτός είναι ο Εθήρ. 3.600 αναφορές έχω βρει στο λίμα Εθήρ, πατώντας το κουμπάκι στη δισκέτα της Μάκδοναλ, 3.600 αναφορές από γνωστούς και αγνώστους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς που μας λένε τι είναι ήταν ο Εθήρ. Εγώ κατάφερα μόνο επάνω σε 600 περικοπές, δεν μπορούσα να επεκταθώ, δεν είμαι και φιλόλογος, με 600 όμως περικοπές που είδα, έβγαλα τα συμπεράσματά μου και ξέρω σήμερα τι είναι το Εθήρ και θα σας δίνω την πληροφορία. Πριν πεθάνει ο Αϊνστάιν τα τελευταία του χρόνια, ενώ με 3 φορές άλλαξε γνώμη για τον Εθέρα, στα τελευταία του χρόνια μας είπε ότι είναι υπαρκτός ο Εθήρ, όπως λέγανε οι αρχαίοι, και τον έπαψε και τον ονόμασε Εθερόχρονο. Προσέξτε τώρα κάτι. Εγώ έχω βρει από τα αρχαία κείμενα ότι ο Εθήρ είναι όντως Εθερόχρονος, χρόνος και χρόνος και χώρος, αλλά και ενέργεια. Και επομένως είναι Εθερόχρονος. Ο Αϊνστάιν το 75%, τα 2/3 της πραγματικής του ονομασία ετόλμησε και την εμφάνισε σαν τελευταία του χρόνια. Ενώ άλλοτε δεν την υποστήριζε καθόλου, άλλοτε την υποστήριζε, 3 φορές έχει αλλάξει γνώμη για τον Εθέα. Στο τέλος όμως είπε ότι είναι εθερόχρονος, είναι χωρόχρονος. Αλλά δεν είναι χωρόχρονος, είναι τρισυπόστατος, είναι εθεροχωρόχρονος. Από τα αρχαία κείμενα γίνεται. Με συγχωρείτε, επεξετάθηκα και σαν πράγματα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, οι ερωτήσεις θα γίνουν μετά το διάλειμμα, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Εγώ απλώς να σας πω ότι διαθέτουμε στο Ταμείο του Καταστήματος το CD που ακούσαμε και βεβαίως και τα βιβλία του κυρίου Δάκογλου, τα οποία ελπίζουμε να έχει την καλοσύνη να τα υπογράψει σε όποιον θέλει. Και επίσης να σας ενημερώσω για κάτι καινούριο, ύστερα από απέτηση του κοινού. Και βεβαίως ύστερα από άδεια των ομιλητών θα διαθέτουμε και τα DVD των εκδηλώσεων. Βεβαίως από όσους ομιλητές μέχρι στιγμής μας το έχουν επιτρέψει. Και στο εξής θα μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, οπότε και να μην είστε εδώ, να μπορείτε να πάρετε ό,τι πληροφορίες και γνώσεις θέλετε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πιούμε ένα κρασί, περάστε παρακαλώ, και στη συνεχεία θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε για τις ερωτήσεις.
προσπαθήσουμε οι ερωτήσεις να είναι συγκεκριμένες, εννοείται εντός του θέματος και συντομότατες. Θα είναι ερωτήσεις, δεν θα είναι τοποθετήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για ευνόητους λόγους χρόνου. Μην με αναγκάσετε να διακόψω κάποιον, γιατί έχω αυστηρές διαταγές απόψε. Λοιπόν, ποιοι έχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Σιγά σιγά λοιπόν, ορίστε. Ήθελα να σας κάνω μία πολύ απλή και συγκεκριμένη ερώτηση και πολύ περισσότερο για να μπορέσετε κάτι ίσως να διευκρινίσετε, γιατί πιστεύω το θέμα είναι πολύ βασικό αυτό. Πάνω στα βιβλία σας βλέπω την απεικόνηση στο εξώφυλλο. Τι πιστεύετε ή τι απλά δηλαδή έτσι, γιατί είναι πολύ το βάθος αυτό πιστεύω, σημαίνει και τι αποσυμβολίζεται με το σύμβολο 0 συνάπειρον ίσον 1. Ακρογωνιαίος λίθος και εκεί αρχίζω και σταματάω την ερώτησή μου. Κάτι που μπορείτε να μας πείτε, μπορεί να ξέρετε και κάτι παραπάνω, να είναι πολύ μεγάλο μυστικό, να μην κάνει να το πείτε. Θα σας δείξω την εικόνα, το σχέδιο που ξαναδείξαμε, που χώρισε ο Πυθαγόρας την περιοχή, την κοσμική, δεν λέω χώρο, η κοσμική περιοχή τη χώρισε σε δύο μέρη. Σε περιοχή βατής λογικής και σε περιοχή υπερβατικής λογικής. Δηλαδή, ό,τι γεγονότα στο σύμπαν είναι στη βατή λογική, είναι πράγματα των θετικών επιστημών. Υπόκρατες στο μηχάνημα έχει αφαιρεθεί, δεν υπάρχει. Και είχατε την καλοσύνη να το ξαναδείξουμε αυτό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ό,τι γεγονότα στο σύμπαν, στη λειτουργία του σύμπαντος, υπάρχουν στην περιοχή αυτή, είναι όλα κατανοητά στις θετικές επιστήμες. Τίποτα κρυφό. Ό,τι περιοχή, ό,τι πράγματα υπάρχουν από εδώ και πέρα, είναι μια περιοχή που ξεφεύγει από την αρμοδιότητα των θετικών επιστημών. Είναι η καλυμμένη υπερβατική λογική. Εκεί, εάν πάει ο θετικός επιστήμων να πει και να βγάλει κρίσεις, θα πέσει έξω. Με το κριτήριο των θετικών επιστημών. Άλλου παπά Ευαγγέλια. Είναι από εδώ. Μιλάμε για τη δημιουργία του σύμπαντος. Ο Πυθαγόρας λοιπόν μας λέει στη θέση αυτή έχει τοποθετήσει το εν ο Πυθαγόρας. Μιλάμε τους αριθμούς. Υπάρχει βέβαια τη συμβολικότηση του ενός. Έχει τοποθετήσει εδώ στην υπερβατική περιοχή το εν. Και όχι μονάχα το έχει τοποθετήσει, του έχει δώσει και την υπερβατική εξίσωση 0 συν άπειρον ίσον 1. Τι θα πει υπερβατική εξίσωση? Αυτή η εξίσωση δεν έχει ρίζες πραγματικές μαθηματικές, αλλά έχει ρίζες, φράσεις, ρίσεις, υπερβατικές, νοήματα. Και λέει αυτή η άθρηση μου δίδει αυτό το ενένα, όμως έδωσε και τον όνομά του. Η ονομασία είναι Θεός. Θεός είναι λέξη, είναι αριθμός. Είναι αριθμός ένα. Γιατί εμείς την αρχαία εποχή αυτούς είχαμε για αριθμούς. Κάθε ένα στοιχείο ήταν αριθμός. Ο δε Πυθαγόρας είχε και το πειθμενικό λεξάριθμο. Δηλαδή το άθροισμά τους μου δίνει πυθμένα ένα και η λέξη Θεός είναι η πρωταρχική πελασγική ελληνική λέξη Θεός. Αυτά λοιπόν είναι για άλλου παπά Ευαγγέλια με άλλες δυνατότητες κατανοήσεως, όχι όμως με θετικές.
επιστήμης. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει κατανόηση των θετικών επιστημών και μας λέει εδώ τοποθετώ τη μονάδα. Άλλο πράγμα είναι η μονάς, άλλο πράγμα είναι το εν. Μονάδες έχουν άπειρες. Εν είναι ένα, δεν υπάρχει παραπάνω. Μονάδες είναι όσες θέλετε. Και εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα η μονάς είναι η πρώτη πηγή ενεργείας που παράγει εθέρα. Και ο εθέρας ξέρει ο Πυθαγόρας ότι δεν είναι τίποτα άλλο, αυτό το τρισυπόστατα που είπαμε, μια ροή ενεργείας σε κλάδους, σε δύο κλάδους σπυροειδούς έλικος, το DNA. Άμα δείτε αυτήν την έλικα, πάρτε και την άλλη. Είναι η περίφημη, το περίφημο DNA. Υπάρχει DNA στο σύμπαν. Και τώρα την πληροφορία, αυτά δεν είναι μπούρδες, δεν είναι φαντασίες μου. Υπάρχει σημερινή απόδειξη της αλήθειας. Σήμερα το βρήκανε, πρόσφατα το βρήκαν οι αστρονόμοι. Ή βρήκαν ένα σώμα στο σύμπαν σήμερα. Αυτά τα είδα από το καινούριο μου βιβλίο. Βρήκαν ένα σώμα και φέρει κωδικό αριθμό 422 με παράξενες ιδιότητες. Αυτές εδώ παράγει ύλη σε μορφή σπυροειδούς έλικας. Δεν τα έχουν ξαναδεί αυτά. Τώρα τα διαπιστώσανε, τα βρήκανε. Και σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε τι είναι. Να τα αυτά τα Πυθαγόρας τα έλεγε. Βρήκανε τώρα αυτό το πράγμα, ένα υλικό σώμα, να παράγει ροή μάζης σε διπλή σπυροειδή έλικα, έτσι με μεγάλη ταχύτητα, αλλά και κάτι ακόμα. Η παραγωγή του αυτή είναι μπρος πίσω. Διπλή. Και από εδώ και από εκεί. Το από εδώ και από εκεί το εξηγώ, το εξηγούσανε σε αυτό το βιβλίο το καινούριο. Οφείλεται, ξέρετε κάτι, στην κόκκινη γραμμή κυκλοφορεί σωματίδιο ή υποσωματίδιο με φορτίο θετικό. Απ' την άλλη μεριά κυκλοφορεί σωματίδιο με αρνητικό. Εκεί που συναντώνται τα δύο γίνεται πρώτον δύο πράγματα. Μία έλξη και δημιουργία της πρώτης ύλης. Πρωτόγονες ύλη. Δεν τα ξέρουν αυτά ακόμα. Παράλληλα γίνεται και μια άποση. Να η άποση που λέγαμε και εφαρμόσαμε στο πείραμα. Εδώ δημιουργείται μια άποση. Γιατί, πώς. Υπάρχει μια χρονική υστέρηση όταν γίνεται εδώ η ένωση. Μια ελαχιστοτάτη χρονική υστέρηση και αναγκάζει πάει να πέσει το ένα πάνω στο άλλο, στο προηγούμενο σωματίδιο. Ας πούμε στο κόκκινο. Το θετικό, ας το πούμε. Ομοίως φορτισμένα δεν έρχονται και μόλις πάνε να πλησιάσουν γίνεται άποσης και σπρώχνει η κλωστά έτσι το ένα, κλωστά έτσι το άλλο. Πού τα ξέρουν αυτά. Εδώ τα λέει ο Πυθαγόρας. Τα βρήκαμε αυτά εμείς και έχουμε και πειραματικά προσπαθούμε να τα αποδείξουμε με ειδικά πειράματα που κάνουμε ιδιαίτερως. Λοιπόν, θεωρία του μηδενικού σημείου. Έγινε, σας θεώρησα αυτά τα που σας είπα. Δεν προχώρησα παρακάτω. Κυρία, η μονάδα αυτή που είπατε είναι διαφορετική από το ένα. Βέβαια είναι διαφορετική. Έχει γίνει μια μάχη από την αρχαιότητα μεταξύ των Πυθαγορείων. Οι μισοί λέγανε ότι το ένα και το αυτό είναι το ίδιο. Ο φιλόλος είχε άλλη άποψη. Οι άλλοι είχαν άλλη άποψη. Και τελικώς τα μπερδεύανε και λένε το ένα και τη μονάδα είναι τα ίδια πράγματα. Δεν είναι. Άλλο είναι η μονάς, άλλο είναι το ένα. Στην αριθμοσοφία αναλύεται αυτό. Επομένη ερώτηση. Παρακαλώ, επειδή δεν επιτρέπονται οι δηλώσεις, θα το βάλω υπομορφή ερωτήσεως. Έβαλε στη δισκέτα σου και ρώτησε στους κυρίους και τις κυρίες. Για τη μουσική μιλάμε. Δεν αισθάνθηκαν τίποτα. Αυτό το οποίο έκανε αυτή η μουσική, γιατί δεν το λες, ενεργοποίησε το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Όλοι οι γιατροί και η ανατομία γνωρίζουν το αριστερό και το δεξί συμπαθητικό. Το παρασυμπαθητικό δεν γνωρίζουν τίποτα.
Κοίταξε, εγώ λοιπόν, δεν είμαι γιατρός. Αυτό σου λέω. Αυτά που είναι οι γιατροί που λοιπόν, το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και τότε βγαίνει στην υπερβατική λογική. Αυτό είναι. Και αυτό, να... και αυτό είναι δεν το μυστικό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί. Εσύ είσαι γεννημένος έτσι. Άλλο θέμα, τι είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το μέγα μυστικό σε όλα τα ελληνικά μυστήρια. Αν δεν το ξέρετε αυτό, δεν ξέρετε τίποτα για την Ελλάδα, δεν μπορείτε να διαβάσετε τίποτα από την ελληνική γραμματεία. Μάλιστα. Η αφύπνιση αυτή είναι σήμερα εφικτή. Είναι εφικτή. Αν μου το επιτρέψετε, το Σεπτέμβριο να έρθω να δώσω μια διάλεξη. Αν το θέλετε. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Όχι, να ακούει ο κόσμος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον αγαπητό μέγα διδάσκαλο, κύριε Ποκράτη Μακόβιου. Για εμάς τα νέα παιδιά είστε μέγας. Δεν ξέρω για τους άλλους. Μας ανοίξατε ένα δρόμο πολύ μεγάλο και τιμή μας να το ακολουθήσουμε. Ποια η σχέση της λέξεως έρος σαν δύναμη της δημιουργίας με την μουσική των ουρανίων σφαιρών, δηλαδή αν έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία των ήχων και των ουρανίων σφαιρών η λέξη έρος. Όταν λέμε έρος, μην πάει στο μυαλό μας αυτά που λέμε έρος, εισαρτικό έρος κλπ. Μιλάμε για την έλξη που υπήρχε, έλξης υπήρχε, την ξέρανε, έτσι την ονομάζανε. Ο έρος είναι σε όλους τους μύθους και όλα αυτά είναι η έλξης. Η έλξης σε κάθε φαινόμενο, σε κάθε οτιδήποτε. Μεγάλο πράγμα η έλξη. Από την έλξη αυτή να τα έρθει, μιλάγαμε για έλξη. Η ένωση αυτών των σωματιδίων ήταν έλξη και δημιουργήθηκε το σύμπαν, η ύλη. Μεγάλο πράγμα η έλξη. Είναι η φύση. Αν εφέλξω δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δυνατόν αυτή η έλξη να δημιουργήσει. Η έλξη δημιουργεί. Η έλξη δημιουργεί κάτι οδήποτε δραπών. Μέχρι και η παραγωγή, η αναπαραγωγή των ανθρώπων και τα λοιπά είναι από έλξη. Η έλξη είναι ένα φαινόμενο δεμένο στο σύμπαν. Αν δεν φέρξεις δεν γίνεται σύμπαν. Γι' αυτό λέει ο Ερμής ο Τρίμης Μέγιστος ότι άνω... Και αυτά όλα τα έχει πιάσει ο Πυθαγόρας με αριθμούς. Ό,τι άνω και κάτω. Ξέρετε ότι τους αριθμούς τους λέει θύλης και τους περιττούς αριθμούς. Είναι άντρας. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα έχω εγώ στα χέρια μου, έχω επιβεβαίωση και απορούσα γιατί τα λένε αυτά έτσι. Γιατί λένε τους αριθμούς αυτούς θηλυκούς και τους άλλους ασθενικούς. Και εγώ σήμερα έχω τη μαθηματική επιβεβαίωση της αλήθειάς τους. Ξέρετε ότι κάθε ένας πρώτος αριθμός, περιττός δηλαδή, είναι γεννήτωρ. Γεννήτωρ όλης της γάμας των πρώτων αριθμών με θηλυκό τον άρτιο. Άρτιος αριθμός και περιττός και πρώτος αριθμός παράγουν όλη την γάμα των πρώτων αριθμών. Είναι μια νέα αποκάλυψη που έχω βρει, η οποία έχει και βραβείο 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό το πράγμα το έχω οριστικοποιημένη μαθηματική απόδειξη. Μαθηματική επαλήθευση της εικασίας Goldbach, έτσι λέγεται. Έχει μέσα πολύ κρυμμένα μυστικά και ένα από τα μυστικά είναι αυτό που βρήκα και από αυτό μου αιτιολόγησε γιατί το λέει ο Πυθαγόρας θηλυκό και είναι και αρσενικό. Το βρήκα εγώ. Αυτό το αρσενικό που παρήγαγε με βάση το θηλυκό που είναι το άρτιο όλη την γάμα των γονιμών. Γεννούσε το θηλυκό, το αρσενικό γεννούσε και έπτυχτε το αρσενικό, όλα τα αρσενικά έπτυχτε το από ένα πρώτο αριθμό. Αυτά τώρα θα παρουσιάσουν. Τα έχω έτοιμα, είναι έτοιμη η επαλήθευση του Γκόλμπαχ και πρέπει να την παρουσιάσω. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Έχουμε άλλη. Δεν πειράζει, εντάξει. Κύριε συνάδελφε, αν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ είμαι μηχανολόγος του Πολυτεχνείου. Παλιός και εγώ, το 51, μοιάζουμε στην ηλικία. Με φάγατε μονάχα στα εγγόνια, έχεις δισέγγωνα, εγώ έχω μονάχα εγγόνια. Έχουμε,
να προλάβω να γνωρίσω και εγώ να δισέγγω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν αυτά τα στοιχεία της μονάδος είναι περασμένα στην πυραμίδα του Χέοπος και τα άλλα τα στοιχεία, γιατί μπορούμε να λέμε ότι είναι της Πυθαγόρα και δεν είναι των Αιγυπτίων? Εγώ είσαι μακριά δεν άκουσα καλά. Αν θέλετε να έρθετε να δείτε λίγο αρχίτερα, δεν ακούγεται καλά. Τι ακριβώς ζητήσατε? Γιατί θεωρείτε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προϊόν του Πυθαγόρου και όχι των Αιγυπτίων? Αυτά τα στοιχεία που παρουσίασα... Στην πυραμίδα του Χέοπος. Ναι. Γιατί είναι απεικονισμένα? Γιατί να είναι του Πυθαγόρου. Γιατί τα πήρε ο Πυθαγόρος της Αιγυπτίων. Κοιτάξτε, πρώτον, ακούστε κύριε συνάδελφε. Οι πυραμίδες, να είστε βέβαιοι, δεν έγιναν από Αιγυπτίους. Έχουμε και όνομα, του μηχανικού που έφτιαξε την πυραμίδα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχει Έλλην μηχανικός που έφτιαξε τη μεγάλη πυραμίδα. Αναφέρονται αυτά. Δεν το έχω εγώ πρόχειρο το όνομα. Φιλίτιος λέγοντας. Όχι. Φιλίτιος. Όποιος το ξέρει να στο παρουσιάσει. Εμφανίζεται σε κάποια έγγραφα. Κάποτε το έχει παρουσιάσει η επιτροπή αυτή που έγραφε σε κάποια εφημερίδα επί σειρά ετών. Παρουσίαζε τέτοια πραγματάκια όμορφα. Και μας είχε παρουσιάσει και το όνομα του ανθρώπου που έφτιαξε τη μεγάλη πυραμίδα. Η πυραμίδα δεν είναι η Κάια, έκανε η Αιγύπτη. Παππούκες που θα την έκαναν. Έζησε ο Πυθαγόρας 22 χρόνια μέσα εκεί στα ιερατεία τους. Την είδε την πυραμίδα, κατάλαβε τι παριστάνει. Ολόκληρο το αυτά που σας είπα για το ουράνιες σφαίρες του Πυθαγόρα είναι απεικονίζει η ίδια η πυραμίδα. Ο νόμος αυτός είναι πάνω στην πυραμίδα. Εξάλλου είναι από τα ορφικά που είναι πολύ πιο παλιά. Είναι σύντομο αυτό που θέλετε να πείτε. Είναι σύντομο. Γιατί δεν είναι σωστό. Επίσης οι άλλες πυραμίδες της Μεσοποταμίας, οι κλιμακωτές, έχουν άμεση σχέση με την πυραμίδα. Η μία είναι γεγραμμένη στην άλλη. Οι νόμοι είναι οι ίδιοι. Συγγνώμη, ο χρυσός λόγος είναι γραμμένος μέσα στην πυραμίδα. Με πιο αριθμιστικό σύστημα. Γιατί εμείς το βλέπουμε στο βιβλίο με τη ρίζα του 5:1:2, που είναι ο συγχρόνος έχει, είναι ο νη προς νη πλην ένα όρος, το πηλίκον του νη προς νη πλην ένα όρο της σειράς του Φιμπονάτσι όταν το νη είναι στο άπειρο. Λοιπόν, τότε πώς ήταν κατεχωρημένο εφόσον δεν υπήρχε αυτό το αριθμητικό σύστημα? Ευχαριστώ. Το αριθμητικό σύστημα αυτό, αν θυμάστε, είναι μια διαμάχη μεγάλη στους Πυθαγορείους και κόντευε να καταστραφεί όλη η φιλοσοφία των Πυθαγορείων. Αρχικά οι Πυθαγόροι είχαν μόνο τους ακέραιους αριθμούς, δεν υπήρχαν οι άλλοι. Από κάποια εποχή πια που παρουσιάστηκε με τη διαγώνιο του ορθογωνίου, του τετραγώνου, που παρουσιάστηκε το ασύμετρον, τότε έγινε αναταραχή στους Πυθαγόριους και τότε έγινε αναπροσαρμογή και μπήκανε τα συστήματα τα ασύμετρα. Μέχρι τότε ήταν μόνο οι ακέραιοι αριθμοί. Μετά μπήκανε τα συστήματα. Αυτό το αναφέρω, δεν είναι δικιά μου ιδέα, αναφέρονται. Έγινε μάχη μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δόντα. Το διώξανε. Και επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Κυρία. Και ολοκληρώνω. Μία και τα εγώ. Μας είπατε ότι βρήκατε τον νόμο των αποστάσεων των ουρανίων σφαιρών. Τον δώσατε στον κύριο Βασιλιάδη και το εφήρμοσε, αν κατάλαβα καλά, στην κλίμακα. Και μας έβγαλε αυτή τη μουσική. Κατά κάποιο τρόπο. Εκλαϊκευμένα τα λέω. Δεν κατάλαβα τι σχέση έχει αυτό με τη μουσική των ουρανίων σφαιρών που άκουγε ο Πυθαγόρας. Μα το εξήγησα. Ο νόμος που βρήκε, τον βρήκε από το μεγάλο σχέδιο που κάλεσα προλίγου, όχι ως μουσική, το μεγάλο σχέδιο της αρμονίας των σφαιρών. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο πράγμα είναι η μουσική. Προηγήθηκε η ανακάλυψη του μεγάλου σχεδίου της αρμονίας των σφαιρών. Είναι ένα γεωμετρικό
πρόβλημα που κατασκεύασε και το οποίο προέρχεται από τον ύμνο 64 των Ορφικών που λέει ότι υπάρχει νόμος της δημιουργίας και βρήκε λοιπόν το γεωμετρικό σχέδιο, ας πούμε, του σύμπαντος, αυτό το μεγάλο σχέδιο. Εκεί πάνω λοιπόν μέσα εμφανίζεται και ο νόμος αυτός στη δημιουργία του σύμπαντος και πέραν αυτού υπάρχει μέσα απεικονισμένο και ολόκληρο το πλανητικό σχέδιο του Φιλολάου, των 10 μεν, όπως αναφέρεται στα βιβλία τους, αλλά μετά την αποκωδικοποίηση που έκανα εγώ, 12 είναι οι τροχιές που υπάρχουν. Αυτές οι τροχιές εμφανίζονται σε αυτό το σχέδιο με αυτόν τον νόμο των αποστάσεων, ο οποίος είναι αληθινός. Αληθινός γιατί, δεν είναι από μένα αληθινός, διότι πράγματι έχουμε στον πρώτο τόμο του βιβλίου μου, έχω πίνακα που λέει ποιες είναι οι αποστάσεις του σχεδίου αυτού των τροχιών και ποιες είναι οι αποστάσεις των παρατηρήσεων που έχουμε σήμερα. Και θα δείτε ότι οι γνωστοί πλανήτες σήμερα, οι 9 γνωστοί πλανήτες, επαληθεύουν τον νόμο αυτών. Άρα και οι υπόλοιποι που λείπουν δεν μπορεί να μην τον επαληθεύουν, οι 9 επαληθεύουν. Οι 3 που λείπουν δεν είναι 3 στην πραγματικότητα, είναι 2, διότι ο τρίτος είναι μεταξύ Άρεος και Διός, εξεράγει και εκείνη κομματάκια, είναι οι αστεροειδείς. Λείπουν 2 πέραν των 10, δεν μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Κάνουν ένα σφάλμα οι αστροφυσικοί. Δεν ερευνούν τη δυνατότητα που έχει ο ήλιος, η μάζα του ήλιου, τη δυνατότητα να συγκρατήσει την τροχιά του, πόσο πράγμα. Σήμερα έχει 9 πλανήτες. Διώξανε και τον Πλούτο να πει, λάθος κι αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια εξίσωση μάζης, εάν το άθροισμα των μαζών που είναι των πλανητών συνέβαινε να είναι μεγαλύτερο της μάζης του ηλίου, αντίστροφα θα γίνονται τα πράγματα. Ο ήλιος θα γίνονται. Τον ίδιο θα τραβάγανε οι πλανήτες, θα γύρναγε από τους αυτινούς. Άρα θα πρέπει να ελέγξουν οι αστροφυσικοί τη μάζα του ηλίου με το άθροισμα των μαζών που έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει. Και αν δεν ότι λείπει μάζα, έχει περιθώριο. Εάν δεν υπάρχει περιθώριο, δεν θα μπορεί να υπάρχει άλλος. Εγώ λοιπόν έχω αποδείξει ότι υπάρχουν δύο ακόμα μια δυνατότητα για δύο ακόμα σώματα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Ανάποδα θα γύρναγε. Οι πλανήτες θα τραβάγαν τον ήλιο να γυρνάει γύρω από αυτούς. Ένα μεγαλύτερο σώμα τραβάει το μικρότερο. Το άθροισμα των πλανητών θα τραβούσε τον ήλιο. Άρα ο ήλιος έχει μάζα, έχει δύναμη, έχει πολύ μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη του άθροισματος όλων. Μα είναι το 1 εκατοστό η μάζες των υπόλοιπων. Λοιπόν, τώρα δεν συζητάμε πλέον για άθροισμα μαζών. Επόμενη ερώτηση. Μιλάμε για το 1 εκατοστό. Μισό λεπτό. Σήμερα η εποχή μας χαρακτηρίζεται με μια απενεργοποίηση της συνείδησης. Υπάρχει περίπτωση οι παλμώσεις αυτές που είπατε που γίνονται στο σύμπαν από τις μεγάλες δυνάμεις να μας ρυθμίζουν και την συνείδησή μας. Πώς ήταν ο ψυχρός ο πόλεμος, δηλαδή μπορεί σε θέματα άλλης να συνεχίζεται. Οι ψυχολόγοι και οι άλλοι μπορεί να απαντήσουν, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Υπάρχει βέβαια μεγάλη μυστήριο, κύριε. Πίεση από πολλούς. Σε 5 λεπτά τελειώνει. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε δύο ερωτήσεις και τελειώσαμε. Μία ο κύριος και μία ο άλλος κύριος. Λοιπόν, οι αριθμητικές σχέσεις που βρήκε ο Πυθαγόρας πειραματικά στο μονόχορδο, οι αριθμητικές σχέσεις των ήχων ταυτίζονται με αυτά που είπαμε για τις ουράνιες σφαίρες. Διότι έχω την εντύπωση ότι απέδειξε αυτά τα οποία άκουγε, τα απέδειξε πειραματικά με το μονόχορδο, βρίσκοντας τα διαστήματα τα οποία ήταν ευχάριστα στο αυτί του.
το πώς σκέφτηκε ο Πυθαγόρας και τα λοιπά, δεν είμαστε σε θέση να το αυτοίσουμε. Βλέπουμε όμως το πείραμα που έκανε, ότι όντως επηρεάστηκε από αυτά που άκουγε διαλογιζόμενος και παίρνοντας στην πάλμαση του σύμποντες. Οπωσδήποτε επηρεάστηκε και αυτά κατάφερε και τα ηχογραφούσε, ας το πούμε. Η ερώτηση είναι αν ταυτίζονται οι αριθμοί που βρήκε στο μονόχροδο, εάν ταυτίζονται... Δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορούσε να έχει μια τέτοια ταύτιση. Έχουμε όμως αποδείξεις ότι επαλήθευσε ότι αυτά είναι πάλμασης. Και είναι καταξιωμένο αυτό, είναι δικό του, δικιά του εφεύρεση. Και τελευταία... Πρώτη-τελευταία, είχα ένσταση. Ένσταση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω για κάτι που είπατε πριν. Είπατε ότι μια από τις βάσεις αναζήτησης του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων γενικά ήταν τα ορφικά. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ο Πυθαγόρας απέδειξε μαθηματικά τις απόψεις των ορφικών περί της προελεύσεως και της δημιουργίας. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Αυτά είναι στο καινούργιο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, 200 σελίδες είναι. Έχω κάνει αυτή τη δουλειά ακριβώς. Πήρα τους ύμνους του Ορφέως, ναι, που μιλούν για τον Εθέρα, μιλούν για την κοσμολογία γενικά. Προημερών εδώ είχαμε μια ομιλία του κ. Δανέζη, αστροφυσικού καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε κάτι παρεφερές. Όμοιο με τη δικιά μου εργασία. Αυτός πήρε, ο κύριος Δανέζης πήρε του Δημόκριτου τις εργασίες και τις προσήρμασε στις θετικές επιστήμες των γνώσεων των σημερινών και μας έδωσε τρομακτικά πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι τα παρακολούθησαν. Ήτανε πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτού του πράγματος και μάλιστα εγώ φοβήθηκα και μετά ιδιαίτερα το ρώτησα, κύριε καθηγητά, δεν σας διώξαν ακόμα? Διότι δυστυχώς δεν είναι το κατεστημένο να ακούει τέτοια πράγματα. Και υπάρχει φόβος, φοβάμαι να τον διώξουν. Έτσι και γνωστοποιηθεί αυτή η εργασία του, ότι πήρε από τα αρχεία και τα ψάχνει και βρίσκει αλήθειες που δεν τις ξέρουν σήμερα. Φοβάμαι για τη ζωή του, δηλαδή φοβάμαι να τον διώξουν. Καλύτερα να φύγει από τώρα από τη θέση του για να κάνει και ελεύθερο τις εργασίες του. Ναι, το ρώτησα αν ξέρουν άλλοι συνάδελφοι αυτά που κάνει. Γελούσε. Δηλαδή ο Ορφέας έδρασε. Ξέρω από δικά μου, από πολλά πράγματα. Μία ερώτηση. Από τον πόλεμο. Δηλαδή ο Ορφέας. Είναι ο γνωστός κατεστημένος πόλεμος, α το πούμε έτσι. Δηλαδή ο Ορφέας έδρασε νομιματικά και ο Πυθαγόρας έδρασε με επιστημονικό τρόπο, να αποδείξει αυτά που είπε ο Ορφέας. Μάλιστα. Ναι, έχω επιστημονικό τρόπο στο καινούργιο βιβλίο αυτά. Και μαθηματικό τρόπο τη αλήθεια. Αυτά που έχουμε βρει. Πότε θα βγει αυτό το βιβλίο? Είναι έτοιμο το βιβλίο. Κείμενο είναι έτοιμο. Θα τα ξαναπούμε για το βιβλίο. Θα φροντίσουμε να το ξανάρθουμε μετά με τον κύριο Δάκογλου. Να κλείσουμε με τον κύριο Μητροπέτρο, σας παρακαλώ. Πάντα πιστεύω ότι οι καλύτερες ερωτήσεις Ιπόκρατες είναι αυτές που δεν γίνονται. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου κάνω μία ρητή ερώτηση. Λοιπόν, όπως... Δεν γίνεται, ναι, ναι, ναι. Θα σου απαντήσω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουν, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν διαβάσει κάποια βιβλία αστρονομίας, μέχρι να διατυπώσει στα βιβλία του ο Ιπποκράτης ο Δάκογλου τον δικό του νόμο περί της αποστάσεως των πλανητών από τον ήλιο κάνοντας χρήση του αριθμού φ, ο περίφημος νόμος Μπόντε Παύλα Τίτιους, που έδινε τις αποστάσεις με αυτά τα αυθαίρετα, με αυτόν τον αυθαίρετο τρόπο, 0, 3, 6, 12, μετά προσέρχεται το 4, μετά τα διέρωσε. Ναι, 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 αυτό λέω. Αυτός ο νόμος Μπόντε Τίτιους, μέχρι και τους αστεροειδείς, άντε μέχρι και τον Δία, έδινε κάποια προσέγγιση, ναι, σωστή. Από εκεί και πέρα, από τον Κρόνο και πέρα, τα κάνε θάλασσα πραγματικά. Αν πάρετε τον νόμο Μπόντε Τίτιους, συμφωνείς. Ήθελα να πω το εξής στον Ιπποκράτη τον Δάκογλου, το φίλο μας, και μακάρι να ζήσει άλλα τόσα χρόνια, γιατί παράγει. Αυτά που λέει είναι τόσο σίγουρος, ας μην πει ναι, ότι τα έχει πει ο Πυθαγόρας και δεν τα έχει πει ο ίδιος ο Δάκογλου, γιατί πολύ πιστεύω ότι ο Πυθαγόρας θα ήθελε να τα πει, αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Δάκογλου και τα λέει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος και να
κατάφερε. Είμαστε χαρούμενοι που είχαμε εδώ τον κύριο Δάκογλου. Είτε μεσολάβησε είτε ήταν δικά του, χαρήκαμε που το ακούσαμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δάκογλου και εμείς σας περιμένουμε αύριο την ίδια ώρα εδώ σε αυτή την αίθουσα. Θα παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, το αριστερό χέρι της Αφροδίτης, όπως σας προείπα, του κυρίου Θοδωρόπουλου, ο οποίος είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος και πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της ανακαλύψεως του αγάλματος της Αφροδίτης. Σας ευχαριστούμε πολύ και κυρίως τον κύριο Δάκογλου και εις άλλα υγεία.